Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μυρουκάμα του. Μικρό του μυρουκάμα του κι η κάψα μου μυγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λυρά, τα λυρά, τα λυρά μόνο έντικα. Τα λυρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα.
τέλουκι γυναίκα. Όχι τέλουκι γυναίκα. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Να κάνω λίγο μπούζο, παιδί μου. Όχι να το μιμηθώ, να ξεκινήσω έτσι, αναλόγως. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 στην εκπομπή της Κακομήρας. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, Καθαράς Καραμπάκα στο production, Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρη Κόκκινο και Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς απλά τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Σας δίνουν την καλύτερη λύση και την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό, μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ στο www.listoparto.gr μπορείτε να αποκτήσετε όποιο ανταλλακτικό χρειάζεστε, γιατί σίγουρα υπάρχει ένα το οποίο ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο μέσα από ένα πολύ μεγάλο παζάρι ανταλλακτικών. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook για ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικά οι φίλοι από το εξωτερικό. Να πω ότι το goldmall.gr φροντίζει για πολλά, έτσι και για το τρίμηνο της 28 Οκτωβρίου που πλησιάζει. Το goldmall.gr παρουσιάζει τρεις εκδρομές στην πιο χαμηλή τιμή της αγοράς. Βουκουρέστι με 105 ευρώ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, Βελιγράδι με 95 ευρώ σε πρωτό ξενοδοχείο και Μπάνσκο με μόνο 49 ευρώ σε ένα τετράστο ξενοδοχείο με απεριόριστο σπα. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel με 2 διανυκτερεύσεις μεταφορά και πρωινό. Εξασφάλισε το τώρα πριν να εξαντληθεί στο goldmall.gr. Καφέ πίτα μπουγάτσα μόνο στα καμπίνα Pit Stop. Θες μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο? Θες καφέ με δώρο το νερό? Σε τρία σημεία στην πόλη Θεσσαλονίκης, Παλαιού Σταθμού 36 Δυτική Είσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λακαδάς στον κεντρικό δρόμο μετά την Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης. Έχω μόνο δύο προσκλήσεις για δύο τυχερούς φίλους ακροατές, οι οποίοι θα στείλουν ένα μήνυμα στο Α3. Θα αφήσουν κενό, θα γράψουν θέατρο το ονοματεπώνυμο και θα αποστείλουν στο 54-344 για το πολύ ωραίο έργο του Hans Christian Andersen, ο Μολυβένιος στρατιώτης, σε διασκευή και σκηνοθεσία Μαριάννα Στόλη. Οι προσκλήσεις είναι για το πρωί της Κυριακής 11.30 στο θέατρο Αριστοτέλειο. Πάρα πολύ απλή διαδικασία. Γράφετε Α3, αφήνετε κενό, τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54-344. Λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής θα ανακοινώσουμε τους δύο μας νικητές. Μεγάλο μας χορηγός η Εσκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου υπάρχει μια τεράστια έκθεση αυτοκινήτων με τα περισσότερα Kia, Hyundai, Skoda έτοιμο παράδοτα, με πάρα πολλά για να τα δοκιμάσετε οδηγικά, να κάνετε test drive και με δώρο για αυτή την περίοδο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Πολύ καλά ακούσατε, με το που αγοράζετε το καινούργιο σας Kia, το καινούργιο Hyundai ή το καινούργιο Skoda, έχετε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια και για όσους το κάνουν αυτό. Μέχρι αύριο υπάρχει κάτι εξίσου σημαντικό, καθώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν από ένα εισιτήριο για τα VIP της Τούμπας για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίντι. 5 είναι τον αριθμό, για να μιλάμε λογικά, οι 5 που θα αγοράσετε πρώτη Kia, Hyundai ή Skoda μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας θα πάρετε και VIP για να το δείτε το παιχνίδι όπως ίσως δεν θα το βλέπατε ποτέ. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, ησυχία. Παρακολούθησε κανένα παιχνίδι χθες? Τι ήταν χθες? Πάλι Nations League. Είχαμε νέα ήττα της Γερμανίας με το Γιβραλτάρ να κάνει. Πώς το πες? Γιβραλτάρ. Τι είναι αυτό? Χώρα. Με 36.000 κατοίκους. Το Γιβραλτάρ. Ναι. 33 πιο πολύ κόσμο έχει. Το ξέρω. Τι Γιβραλτάρ μένει τώρα? Έκανε 2 νίκες, ρε φίλε. Απίστευτο.
Μέσα δεν ασχολείται ο κόσμος, δεν ασχολείται. Εντάξει, έχει μια γοητεία. Δεν ασχολείται. Εγώ κοίταξε, ασχολούμαι. Ισπανία, Αγγλία, Ψιλογερμανία. Ότι έχασε η Ισπανία από την Αγγλία με 2-3 από σπάνια. Εντάξει, 0-3 ήταν. Μπάτα, τι μάζε ήταν. Μπάτα και στημένο, πού να ξέρω. Φίλε, τώρα εντάξει, σε δίκιο επίπεδο δύσκολο. Γιατί, τι είσαι τέτοιο επίπεδο. Σόπα μόνο τώρα. Δεν ασχολείται ο κόσμος, φίλε. Μόνο οι παλιά, οι πολύ βαριά κουμαρτζίδες που. Δεν σου είναι δημοτικό. Πρέπει να είσαι πολύ βαργή κουμαρτζή για να ασχοληθεί δηλαδή σε ένα μάτς γιατί το έχει παίξει. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα καθίσει να δει κανένα Ισπανία, ξέρω εγώ, Γερμανία, Αγγλία και. Δεν νομίζω. Σε τέτοιο επίπεδο, ας πούμε. Όταν βλέπει τη Γερμανία να παραπέει και να χάνει το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Δεν με συγκινεί, ρε, Γερμανία. Όχι, που παραπέει. Ο λόγος που το αναφέρω ποιο είναι. Ποιο είναι ο λόγος. Γκρινιάζουμε για την εθνική μας ομάδα. Ναι. Την όποια εθνική. Ποιο γκρινιάζει. Εγώ, εσύ και κάποιοι. Με άκουσε εμένα να γκρινιάζω. Ρε. Εγώ. Γιατί να γκρινιάξει, ο παδό εθνική ομάδα είσαι. Μου άρεσε. Τι σ' αρέσει, μπορεί. Οτιδήποτε αφορά την εθνική. Σύχαμα είναι, ρε. Σύχαμα δεν είναι, σύχαμα αλλά. Είναι. Οτιδήποτε αφορά την εθνική. Σύχαμα είναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τόσα χρόνια τη βρίζαμε την εθνική. Έτυχε, πήρε το 2004. Πήγε με τη μόδα λίγο. Σύχαμα είναι. Ένα σύχαμα είναι. Για ποιο λόγο τη βρίζαμε την εθνική. Για τι ομάδε. Ακριβώς. Συνδυάζει με την ΕΠΟ, με τη διαιτησία, διαιτησία με την εθνική. Και βρίσκαμε την ευκαιρία, ναι, είτε στο Καφταζόγλιο είτε στο Βικελίδη. Να τη βρίζουμε για να εκφράσουμε. Δεν τη βρίζαν δηλαδή, μόνο στο Καφταζόγλιο και στο Βικελίδη τη βρίζαν. Κατά βάση είπε Καφταζόγλιο. Καφταζόγλιο. Όταν ήταν η κόρη του Καπετανόπουλου άρρωστη και να τη χάναμε και γλίτωσε το κοριτσάκι και είναι καλά τώρα, μεγάλη γερό κοπέλα. Είναι. Γυναίκα είναι, γερό είναι τώρα. Το παιδί, παιδί είναι. Τι παιδί, 30 χρονών είναι, τι παιδί είναι. Παιδί είναι 30. Όχι 30, ρε φίλε, τα έχει υπερβολικό. Τότε το 98 ήταν 10, τώρα βάλει 20 χρόνια, 30 είναι. Αν πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν πέρασαν τόσα χρόνια, ρε κόκκινε. Δεν το θυμάμαι, ρε. Στο διάστημα ζει με άλλο. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν 10. Δεν ξέρει ότι ήταν. Μπορεί να ήταν ένα, να ήταν δύο, δεν ξέρω. Ένα σε φάει ο λίγο. Τέλο πάντων, τότε βρίζαν. Το θέμα τώρα πόσο χρόνο η κόρη του Καπετανόπουλου. Φυσικά και εσύ. Το θέμα ότι βρίζατε και στην Τούπα την εθνική. Τι βρίζατε την εθνική. Ήρθε ο Ζαγοράκη, έκανε την Τούπα θέατρο των ονείρων. Έβαλε τις γκόμενες εκεί με τα μπικίνι να πούμε στη θύρα 7 και στη θύρα 1. Τελείωσε. Ήθελα να την κάνει την Τούμπα. Ευτυχώς τώρα που οι παοξίδες ξανά γουρουνοποιήθηκαν και γίνανε από τα παλιά. Γουρουνοποιήθηκαν. Ναι. Σιγά σιγά γουρουνοποιούνται. Δεν είναι αυτό το. Είναι γουρουνοποιήθηκαν. Τι γοητεία έχουν οι εκφράσεις αυτού του ανθρώπου. Γουρουνοποιήθηκαν. Την κάνει την εθνική ομάδα. Πέρανε, αξούμε. Δηλαδή εσύ δικαιώνεις το Μελισανίδη που του είπε μάω μάω. Όχι, ρε κόκκινε, είναι στο θέατρο, το κρατικό θέατρο και παρακολουθούν οι Λάσοι και τα 7 σκυλάκια, να πούμε. Όχι, ρε φίλε. Τι είναι, δεν είναι μάω μάω. Τι είναι, κύριοι με γραβάτα και κουστούμι. Άμα του πει κυρίω, πάει να σε πλακώσουν. Άμα του πει μάω μάω, τι είναι. Γιατί παρεξηγήθηκαν οι παοξίδε που είπαν μάω μάω. Εάν παρεξηγήθηκαν, νομίζω ότι είναι. Μάω μάω δεν έχει όλε τι ομάδε. Τέτοιο μάω μάω δεν έχουν όλε οι ομάδε. Γιατί τώρα στην ΑΕΚ αυτό που έγινε, τι ήταν. Τι ήταν. Μαζευτήκαν 30 κομμουνιστές εκεί πέρα. 30 κομμουνιστές. Όσοι και να ήταν. Φίλοι του Μελισανίδη. Δεν ξέρω τι ήταν. Άσε δεκαήμερα τώρα. Ξέρω τι έγινε. Και τιμωρήθηκε η ΑΕΚ. Αυτή τι είναι. Αυτή τι είναι. Κολλητή του Μελισανίδη είναι αυτή. Τι είναι αυτή. Τι είναι αυτή. Δεν γίνονται σε γήπεδα διάφορα πράγματα. Σοπα καημένε τώρα. Εδώ μιλάμε για την καλλιτεχνία τη παραφροσύνη, θα πούμε. Η καλλιτεχνία τη παραφροσύνη. Αρχίζει και με γοητεύει. Πάσε εσύ να εξισώσει. Πάνε να εξισώσει εσύ του άλλου με του παοξίδες. Λοιπόν, η καφρίλα είναι. Δηλαδή, αν υπάρχει δηλαδή, καφρίλα. Στην Τούμπα, στο Καφριλίκι, μιλάει με πτυχία. Στο καφριδόμετρο, ναι, ο παοξίδες έχει κάνει διατριβή. Και τώρα πήρε. Πτυχιούχο. Ναι. Ερχόταν η εθνική στην Τούμπα, τι βρίζαν, την κάναν. Άσε το σύχαμα την εθνική, πάνε σε άλλα θέματα τώρα. Το σύχαμα. Κονομάνε 5-10 οικογένειες εκεί γύρω, 5-10 σύμβουλοι. Άσε το 10 μάνατζερ, το σύγχαμα τώρα. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση επίσης. Ναι, τι. Ότι μετά τα όσα ακουστήκανε και τα όσα γραφόταν σε όλα τα πορτσέλια των εφημερίδων, απόδειξε ότι δικαιώνεσαι για αυτό το πράγμα. Τι δεν παπαρκάρι μου, τι. Γιατί δεν αλλάζει. Γιατί κάνει το μέταλλο τη φωνή, παπαρκάρι. Αφού έχει μέταλλο. Δεν μ' αρέσει. Το... Κοίταξαν. Εσύ είσαι καλύτερο σε άλλα. Δηλαδή, γιατί προσπαθεί να αποδημήσει. Ένα πέστο τώρα, δεν αποδημώ τώρα. Λοιπόν. Λέγε, τελείωνε. Ρωτάω τώρα κάτι βασικό. Πώς γίνεται και όλοι ξεχάσαν το θέμα και δεν ασχολείται κανείς. Ποιο μια... θέμα να ασχοληθεί. Με την αλλαγή προπονητή. Ποια αλλαγή προπονητή. Δεν πρέπει να γίνει αλλαγή προπονητή στην εθνική. Και ποιο νοιάζεται. Εντάξει τώρα. Νοιάζεται κανένα. Το έλειωσε, το κόψαμε. Ξέρεις το άμα το κάνει θέμα, νοιάζει και πολλοί κόσμος. Άσε καημένα τώρα. Χτες στείλανε αρκετοί μηνύματα. Τι λέει μου λες. Αρκετοί φίλοι. Και ενδιαφέρον ήταν για το. Ναι, ναι. Τι λες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να μπούμε σε ρυθμού δέρμπι. Ό,τι θε μπε κόκκινε. Ό,τι πουλάει το θέμα πε. Δεν γίνεται να μην. Την κολεθνική τώρα δεν θέλω να την ακούω. Ας πω ένα πράγμα. Δεν γίνεται να παίζει Άρης ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια
και να μην το συζητάμε. Εσύ να ασχολείσαι με την εθνική ομάδα. Σωστό. Ναι. Σωστό, εδώ έχει δίκιο. Μπράβο. Και δεν μπορεί να, να μην συζητάμε τουλάχιστον δύο μέρες πριν την αναξή. Μπράβο, Γρηγόρη. Αδιανόητο. Τι έχεις να συζητήσεις τώρα, δηλαδή. Τι έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Σήμερα θες να μιλήσουμε για το αγωνιστικό κομμάτι ή για κάτι άλλο. Ό,τι θες, πες τι. Λοιπόν. Οι φίλοι, όπως βλέπεις από χτες ή αρκετές μέρες τώρα, και οι μεν και οι δε είναι υπεραισιόδοξοι. Όταν πάρεις το προποτζίδικο και μου δώσουν το δελτίο ότι ποντάραν το μισό μισθό στην ομάδα τους, τότε θα πω ότι είναι υπεραισιόδοξοι. Ένας φίλος μου. Ναι, στα λόγια. Ένας φίλος στα μου. Λόγια, λέω ότι θέλω κι εγώ. Άμα τα λόγια κοστίζουν, άμα βρει, τα παίρνει όλη τα λόγια. Ένας καλός μου γνωστός, υπάλληλος πρακτορείου προπό, ναι. Μου λέει οι παουξίδες τη στηρίζουν την ομάδα τους. Σε τι? Την ποντάρουν. Την ποντάρουν. Δηλαδή όποτε παίζει θα βάλουν τρία. Τώρα, άσε τι κάνουν. Τώρα. Λέει, τη στηρίζουν την ομάδα. Μ' άρεσε αυτή η ατάκα έτσι. Πότε τη στηρίζουν, ρε Γρηγόρη. Όποτε παίζει την ποντάρουν. Θα βάλουν 3 ευρώ, 5 ευρώ. Με 3 ευρώ με την Τρίπολη και τον Πανιόνι. Όχι μόνο εκεί. Και στην Ευρώπη όταν δίνει 5 φράγκα, 6 φράγκα. Ναι. Δεν έχουν. Τώρα τη στηρίζουν. Ο φίλος ο προποντζής, ναι. Το σχετικό το έπιασε. Απλό είναι. Όποτε παίζει. Καταθέτουν και τον οβολό του. Φράση όποτε παίζει. Τώρα παίζει την Κυριακή. Ναι. Τον καταθέτουν τον οβολό του. Εσύ έχει καταθέσει τον οβολό στο χ. Εγώ το έβαλα το χ. Τελείωσε. Έβαλα 40 ευρώ στο χ. Καλά, δεν έβαλα και στοιχήματα με τον άλλον για τα τραπέζια. Γιατί... Του έδωσα το άσο και το διπλό και πήρα το χ. Ναι. Αυτό δεν είναι απλά τολμηρό. Τι τολμηρό. Είναι μαγκιά. Δεν είναι καθόλου μαγκιά. Μαγκιά. Πάμε το σωστό δρόμο. Μαγκιά είναι. Μαγκιά είναι. Μαγκιά. Γιατί σε ένα παιχνίδι μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ναι. Υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, υπάρχουν αποβολές, υπάρχουν χιλιαδιό, ναι, ναι. Υπάρχει κακή μέρα μιας ομάδος, ναι. Υπάρχουν χιλιαδιό. Ναι. Λοιπόν, εσύ πριν το, μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, η δεγκάροντας μεν. Υπάρχει στο προπό over 30 φάουλ, ότι θα γίνουν πάνω από 30 φάουλ. Παίζονται τέτοια κουμάρια να πάνε απ' έξω. Γνωρίζεις ότι ασχολούμαι με συγκεκριμένα πράγματα. Ας τα κόρνερ και τα αυτά. Δεν ξέρω. Τα φάουλ. Δεν γνωρίζω. Άμα δεν τα παίζει ο ΠΑΠ, να τα βρούμε σε καμιά άλλη εταιρεία. Κάρτες. Τι κάρτες. Μήπως κάρτες. Αν θα έχει πάρει από τρεις κίτρινες κάρτες. Over 5 κάρτες. Το παίζει ο ΠΑΠ. Το παίζει. Άμα δεν το παίζει. Πιθανό το έχει. Να πάμε σε μια ιδιωτική εταιρεία. Να το ξέρω αύριο. Ναι, πάμε σε καμιά ιδιωτική. Να το ξέρω αύριο. Να ξέρουμε. Over 5 κίτρινες. Μ' αρέσει. Over 5 κίτρινες. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει κλωσιά. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι που από τα 90 λεπτά θα παιχτούν 38. Και θα έχει καμιά 50 φάουλ, 40 φάουλ, ναι. Και καμιά 7-8 κίτρινες και τα λοιπά, και από μία κόκκινη. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Το κατάλαβες. Θα διακοπεί ο αγώνας, θα πέσει καμιά φωτοβολίδα, θα ξαναγίνει. Θα έχει τέτοια ρε κόκκινη, κολοπέχνιδο θα γίνει. Περιμένω εγώ τώρα από το Άρης ΠΑΟΚ μπάλα νομίζει. Έχει λογική αυτό που λες. Φυσικά. Αλλά γιατί να έχει διακοπές και αυτά που μου λες. Γιατί είναι κολοπέχνιδο, γιατί όποιος χάσει θα έχει θέμα. Και βαθμολογικό. Και προπάντων θα έχει ηθικό. Θα μπουν και οι δυο για να μην χάσουν. Γι' αυτό θα δούμε ένα βρωμοπαίχνιδο το οποίο δεν θα ευχαριστηθούμε μπάλα. Πιθανολογώ. Η ερώτηση η πρώτη. Μάλιστα. Για να τα βάλουμε σε, ναι, μια, βάλτα σε μια σειρά. Ναι. Είναι ποιος έχει να χάσει περισσότερα. Ο ΠΑΟΚ. Γιατί? Γιατί αν χάσει ο ΠΑΟΚ το μάτς, μπαίνει ο Ολυμπιακός στο κόλπο του πρωταθλήματος. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ από εκεί, κάνει το μισό γύρο του θριάμβου. Ο ΠΑΟΚ είναι το όλο θέμα. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ο Άρης και να χάσει και να κερδίσει. Πέμπτο θα βγει, όγδοο θα βγει, έβδομο θα βγει. Δεν τρέχει τίποτα. Έχει και άλλα μάτσα. Τέταρτο μπορεί να βγει. Έχει να χάσει και να κερδίσει άλλα μάτσα. Ρε. Ναι, ρε φίλε. Το ηθικό είναι του Άρη. Ο Αριανός. Ο Αριανός έχει ένα ηθικό. Μόνο. Το οποίο είναι στα ύψη αυτή τη στιγμή. Έχει μόνο δίνει... το ηθικό θέμα είναι για τον. Βαθμολογικό δεν είναι. Ρε. Ναι, πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Ο Αριανός. Σωμένο είναι. Έχει μία εφορία ψυχική με αυτά που βλέπουμε την ομάδα του. Ναι. Που πιστεύει ότι έλα ΠΑΟΚ να σε πατήσω. Τι λέει. Τον άκουσε το Χαβίτο, είπε 2-0. Ο Χαβίτο? Ναι. Τι οπαδίζει. Εντάξει. Έφαγε ψωμί στον Άρη. Εγώ δεν τον θεωρώ και παιδί το οποίο γλύφει. Είπε αυτό το οποίο θέλει. Όπως θα μίλησε ένας Αριανός. Ναι. Λοιπόν, ο Μαγκτή είπε ότι θα κερδίσει ο Πάκο 0-1. Πού τον είδε ο Πάκο τον Πάκο Μαγκτή. Ο Μαγκτή από την πείνα του εκεί στην Αίγυπτο που κάνει. Δεν ξέρω τι αν πεινάει. Να κάνει ο Μαγκτή. Δεν ξέρω αν πεινάει. Δεν ξέρω αν παρακολουθεί τα παιχνίδια. Του άκουσα τι είπαν στον Πάοκ. Δεν νερό και τρώνε φακέ ρε εκεί πέρα. Λάθος κάνουν. Οι σαρσερίδε εκεί. Δεν κάνουν τέτοια είδη. Τι κάνουν. Το Ραμαζάνι είναι άλλο πράγμα. Τι Ραμαζάνι. Δεν τρώ από την Ανατολή. Θα ακούσω ρε φίλε τώρα. Στο Ραμαζάνι δεν τρώ από την Ανατολή του ηλίου και δεν πίνει μέχρι τη δύσκολη. Τι φακέ. Θα ακούσω εγώ άποψη. Και μετά πλακώνονται και τρώνε τα πάντα. Ρε κόκκινε, θα ακούσω εγώ άνθρωπο ο οποίο έχει το Ραμαζάνι θα μου μιλήσει για μπάλα.
Αιγύπτιο. Γιατί α την μπάλα για άλλου, ρε φίλε. Η πίστη του τι σχέση έχει. Τι άσε με τώρα. Σαν ποδοσφαιριστή ήταν μια εξαιρετική ποδοσφαιρική φυσιογνωμία. Σερσερή ήταν. Από του μεγαλύτερου περάσαν. Πεφταράδε ήταν. Έπαιζε ο Πάοκ με τον Ολυμπιακό και έκανε ραμαζάν και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Τον είχε βάλει ο Βουλινό. Αυτά που είδαμε, εμεί βλέπαμε κάτι το οποίο. Μια παρακμή είδαμε, ρε κόκκινε. Τον είχε βάλει ο Βουλινό σε ένα υπόγειο, δεν είχε να φάει το ρεύμα να πληρώσει. Άσε με καημένε τώρα με τον Μπαγκδί. Πήρε πρωτάθλημα με τον Πάοκ, πήρε κύπελο. Όχι. Τι έκανε, έπαιξε καμιά μεγάλη ευρωπαϊκή είναι ομάδα. Καλούς παίκτες πήρε. Πρε μεγάλο παίκτη ήταν. Τώρα θα μου μιλήσει από την Αίγυπτο. Μπορεί μαζί, να τα βλέπει τα παιχνίδια, το ξέρει. Πλέον με το ίντερνετ και με αυτά. Ο Μαγκδί τρώει κοτόπουλο κάθε τρεις μήνες. Άσε με τώρα με τον Μαγκδί. Δηλαδή εσύ ξέρετε ότι ο Μαγκδί είναι σε τραγική οικονομική κατάσταση. Τι να είναι στην Αίγυπτο, ρε φίλε. Πίσω από τον κόσμο είναι, πίσω από τις πυραμίδες είναι. Τι να δίνει ο Μαγκδί για την μπάλα τώρα. Ο Μαγκδί ο Σικαμπά. Ξέρει και την οικονομική κατάσταση των Αιγυπτίων. Τι να με πει οι Αιγύπτιοι τώρα. Άσε μερικά ημέρα τώρα. Πάμε παρακάτω. Ο Μαγκδί να μιλήσει για μπάλα τώρα και ο Χαβίτο τώρα με τα δόντια τα offside τώρα. Λοιπόν. Εδώ τι γίνεται. Τι? Άρα λες, αυτός ο οποίος έχει να χάσει περισσότερο είναι ο Πάοκ και όχι ο Άρης. Φυσικά ο Άρης τι να χάσει. Εγώ λέω για τον Άρη. Ο Άρης κάμα χάσει ένα 0, έχασε ένα ντέρμπι, ένα 0, ωραία πάμε παρακάτω κτλ. Αν το πάρει όμως, ο Άρης έχει πολλά να κερδίσει. Δεν πάμε μετά. Και ο Πάοκ να χάσει. Λέω, εφόσον κερδίσει ο Άρης. Ναι. Τον κάνει ζημιά. Καταλαβαίνεις την ψυχική εφορία που νιώθει μετά. Γιατί. Τον κάνει ζημιά. Γιατί. Παραμένει σε τροχιά Ευρώπης. Και διατηρεί. Δεν τον νοιάζει βρε πια Ευρώπη. Διατηρεί τα κεκτημένα από την αρχή. Βρε τη ζημιά. Συν το ότι τον έχει κάνει ζημιά. Βρε ζημιά θέλει να και κάνει. Και γυρνάει ο Αριανός. Δηλαδή αν χάσει ο Πάοκ το πρωτάθλημα θα το λέει μετά. Εγώ στο κόψω το πρωτάθλημα. Ο Μπαλής. Αριανός δεν είναι ο κουμπάρος. Είχε βγει έκανε τη δήλωση. Ο Αριανός έχει το σκουλίκι μέσα στην ψυχή του. Θέλει ζημιά να κάνει. Το ξέρει. Έντε πάλι τα ίδια. Βρε ζημιά θέλει να κάνει. Δεν τον νοιάζει να βγει πέμπτο. Δεν διαφωνώ. Αυτό θέλει να κάνει. Δεν μπορεί ζημιά. Να το χρησιμοποιήσει τώρα όμως. Γιατί? Γιατί αν ο Πάοκ δεν πάρει πρωτάθλημα ναι. και τον έχει κερδίσει, ναι. τότε θα το χρησιμοποιήσει. Αυτός... Εγώ στόκοψα. Τώρα δεν μπορεί πόση να το πει. Πόση βαθμία έχει ο Ολυμπιακός από τον Πάοκ διαφορά. Στάνα τρεις. Τρεις. Ναι. Τρεις έχει. Τρεις. Κερδίζει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη. Πάλι πάνω είναι ο Πάοκ. Κέρδισε το μεταξύ του παιχνίδι. Βρε τι πάνω είναι. Ζημιά τον κάνει σου λέω. Βρε τον κάνει ζημιά. Τελείωσε. Αλλά είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφήμερα. Αν ο Πάοκ. Ξέρεις τι λένε οι Αργιανοί ρε. Αυγό στην Ευρώπη με κάποιο καλή μπάλα. Ναι. Και αυγεί ο Πάοκ πρωταθλητής. Δεν θα τρώω τρεις μήνες λέει το καλοκαίρι. Το καταλαβαίνεις ρε. Αυτός προτιμάει να. Ρώτα ένα Αργιανό. Προτιμάς να βγεις σε Ευρώπη και να πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα ή να βγεις ένατος και να μην πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα. Τι θα σε απαντήσει. Αυτά τα ερωτήματα. Τι ερωτήματα. Τα βλακώδια ερωτήματα είναι. Αυτά είναι αυτά. Αυτά εγώ ρημά άμα ρωτήσει ψυχολόγου. Ναι. Α σου βγάλει την ψυχή μέσα του τι έχει ο καθένα. Εσύ είσαι ειδικό. Εγώ σε αυτό για να βγάλει όλη τη βρωμιά μέσα από την ψυχή του. Ρώτα 50 Αργιανού. 100 Αργιανού τώρα έναν έναν. Ναι. Ρώτα του. Θε να βγει σε Ευρώπη και με καλή μπάλα και να πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα ή να βγει 8ο ένατο. Και να πάρει ο Πάοκ τη δεύτερη θέση. Εγώ λέω ότι. Τι λες εσύ. Τι δεν είμαι Αριανός. Τι να είσαι. Εγώ λέω πρέπει ότι... το σκουλίκι μέσα του Αριανός. Θα σου πει να βγω δέκατος. Δωδέκατος και να βγει ο Πάοκ δεύτερος. Θα σου το πει. Τι με κοιτάζει. Εγώ λέω υγεία είναι. Τι υγεία είναι και αρρωστιά είναι ρε. Δεν διαφωνώ με πίσω από την κοινωνία. Δεν διαφωνώ με αυτό. Εκεί που μένεις. Οι Αριανοί εγώ δεν συναλλάσσω με Αριανούς. Τι συναλλάθε. Και τι σου λέει. Τι συναλλάθε. Τι μιλάς. Δεν θέλω να τους βλέπουν. Αυτό είναι απάντηση τώρα. Την αλήθεια σου. Σου λέω συγκεκριμένα. Επιβεβαιώνω αυτό που λες. Ρώτα 50% Αριανούς. Ρώτα εδώ πέρα. Πού είναι ο πολίτης. Ναι. Θα τι πιάσει μας. Πες στον πολίτη που είναι ηχολήπτης. Ποιοι άλλοι εδώ είναι Αριανοί. Εδώ πάει σε αυτόν τον Βαραγιάννη. Ξέρεις τι είμαι ο Βαραγιάννη. Το Στράτζαλι, το Χατζάκι. Έχει πόσους Αριανούς. Το Μάστορα. Το Μάστορα. Ρώτα ποιον θέλεις. Ρώτα. Αν πάρω πάνω το πρωτάθλημα. Το Γιαλαμά. Το Μάβιο, το Μεριακή. Εντάξει. Αργιανούς να θέλεις. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Παίρνω από το πρωτάθλημα και εσύ βγαίνεις τέταρτος. Ναι. Και με καλή μπάλα. Θα είσαι ικανοποιημένος ή αν βγει ο Πάοκ δεύτερος, χάσει για ένα πόντο το πρωτάθλημα 2 και κλαίει και βγεις εσύ δέκατος. Πού θα χάρεις παραπάνω. Έχει γοητεία αυτό που ρωτάς. Τι γοητεία, έχεις κατοψυχή αυτό που ρωτάω. Ναι. Έχει γοητεία. Εγώ το λέω με ωραία λόγια. Βρες τι ωραία λόγια να πεις. Απλά το λέω το υγιές. Πού δουλεύεις να πούμε. Το υγιές. Πού δουλεύεις. Στο κορυφαίο ραδιόφωνο. Στο κορυφαίο ραδιόφωνο που το ακούνε 4 εκατομμύρια κάβρι και 1000 να πούμε σοφιστικέ. Με τον κάβρο θα πας, με το σοφιστικέ θα πας. Όχι. Λοιπόν. Θα πάω με τους σοφιστικές. Με τους σοφιστικές θα πας. Ναι. Θα τρως άμαλες. Εσύ είσαι κάφρος, ταΐζε τους κάφρους. Ναι. Εγώ θα ταΐζω τους άλλους. Εσύ είσαι χριστιανό κάφρος. Πες μια ό,τι θέλεις. Εντάξει. Βάφτισε με όπως θέλεις. Σε βαφτίζω. Εγώ δεν είπα σε ποτέ. Σε πετάω στην κολυμπήθρα του ούτε, Σιλουάν, ούτε το καλό στο έπαιξε, ούτε τίποτα. Λέω συναλλάσσες εσύ με Αριανούς. Ρώτα τους ερώτημα. Δεν συναλλάσσουμε ρε φίλε. Κάνε για ερώτημα. Κάνε ερώτημα ο Μπούζος τι έβαλε σήμερα. Δηλαδή τι ερώτημα. Αυτό το ηλίθιο το μια πόλη, μια ομάδα. Δεν υπάρχει πιο βλακώδες δηλαδή που έχω ακούσει. Ή ποιος είναι το αφεντικό στην πόλη. Το αφεντικό στην πόλη. Άλλη βλακία αυτή. Είμαστε το αφεντικό της πόλης. Ποιο αφεντικό. Πάρτε ένα πρωτάθλημα ρε.
Είτε λέγε σε ΠΑΟΚ, είτε λέγε σε ΑΡΙΣ, είτε λέγε σε Ηρακλής. Άκου τους λόγω. Το υγιές είναι να ονειρεύεσαι και να θέλει η ψυχούλα σου να φτάσει στην κορυφή. Κοίταξε τι κάνεις εσύ και ας τον άλλο να κουρεύεται. Και εσύ γιατί ζηλεύεις τον γιατρό, τον κτηνίατρο και τον ένα και τον άλλον, αφού κοιτάς τη δουλειά του. Γιατί κατάφερε και σαραβωνιάστη. Αυτό είναι. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε, παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί να βγάλετε κλειδιά immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Αν βάβεις ή ανακαινείς, πας σε ένα από τα καταστήματα Κοσμάγλου για εξειδικευμένες τεχνικές και απίστευτη ποικιλία χρωμάτων. Πας Κέντρο, Εύοσμο ή Φίνικα. Χωριμάζουν λοιπόν ο Κοσμάγλου, ο οποίος έχει τρία καταστήματα. Δυτικά Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύοσμο, Κέντρο Φιλίππου 74 και Ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 με τηλέφωνο το 2310 480 606. Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από την μορφή αυτή από τη Νέα Σμύρνη, τον Αξί, ο οποίος λέει: τώρα που βγήκαμε εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος, η διοίκηση θα μπορέσει να ασχοληθεί απρόσκοπτα με τους στόχους της επόμενης χρονιάς, όπως παραδείγματος χάρη την περαιτέρω μείωση του ρόστερ και του μπάτζετ της ομάδας. Αεξής. Της ομάδας. Της ομάδας. Ποιες ομάδες. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Μπράβο. Τίποτα άλλο. Όχι, αυτός είναι αντιπολίτευση. Όσο η ΑΕΚ θα μένει πίσω, σιγά σιγά θα βγαίνουν οι φωνές, οι μουλοχτές. Αυτός βγαίνει καιρό. Δεν ξέρω τι βγαίνει. Όποιος βγαίνει από την αρχή, για μένα ο πιο μάγκας είναι ο Παπαγιανόπουλος και οι όμοιοι του που είναι καμιά κατοσταριά και μετά σιγά σιγά ψελίζουν και οι υπόλοιποι. Εντάξει. Πάντως, ο Αριανός δεν νοιάζεται για την Ευρώπη όσο για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εγώ λέω ναι. Ότι σε αυτή τη μικροπρέπεια, αυτή η μικροπρέπεια δεν είναι, είναι αυτό που αισθάνεται και έχει στην ψυχή του ο καθένας. Δεκτό. Εάν εσύ το θεωρείς μικροπρέπεια, εγώ το θεωρώ. Το θεωρώ κατάθεση ψυχής. Όχι, δεν κατάλαβα. Τι αισθάνεται ο καθένας. Έχει λογική, άλλο θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος δεν βάζει το πήγη ψηλά για να φτάσει κάπου και τον ενδιαφέρει μόνο πόσο άλλος δεν θα ψηλώσει. Τι κάνετε τόσο καιρό στις γειτονιές σας και στις δουλειές σας όλοι. Τι κάνουμε, για πες. Φιλιές το ένας με τον άλλον. Ναι. Και άμα ο άλλος προχωρήσει, λέει, αυτό λέγεται υποκρισία. Το μπούστι, γιατί αυτό αυτό λέγεται υποκρισία. Έτσι δεν κάνετε. Ρε. Αυτό λέγεται υποκρισία. Αυτό δεν κάνετε. Όχι. Γιατί αφού κάνετε το ίδιο εσείς σε διαπροσωπικές σας σχέσεις, πάτε και το λέτε τώρα ότι ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, αυτό λέγεται, αυτό λέγεται υποκρισία. Κερδίζει κάποιος ένα λότο, ένα λαχείο, παίρνει μια. Πήραν τον Ντέμι στο Open. Λυσάξανε. Γιατί να τον πάρουν, τον έτσι, τον αεξή, τον αεξή. Το αξιολόγησε. Άστο να τον άνθρωπο, ρε, τι πάθατε. Σας πείραξε. Συγγνώμη, βλέπεις τι λες. Λοιπόν, βλέπεις τι λες. Τι. Δηλαδή, γιατί να θυμώσουν που πήρε τον Ντέμι. Έρχεσαι στα λόγια μου. Δηλαδή, λες, προφανώς, για να μην πάρει εσένα ή εμένα, κάτι δεν κάνουμε καλά. Δεν ταξίζουμε. Σε αυτόν κάτι είδαν. Ρε βρωμόψυγε Χριστιανέ. Ρε Ταλιμπάν Χριστιανέ. Μα αυτό δεν σου λέω. Αφού έτσι αισθάνεσαι κι εσύ κι ο Ντέμι. Εγώ να αισθανθώ για τον Ντέμι. Ποιο Ντέμι. Είμαι εγώ ίσα και όμοι με τον Ντέμι. Εσύ δεν για τον Ντέμι, εσύ άλλε για τον Καντέμι. Για, τον... για ποιο Καντέμι. Για τον Μενέλα Λουντέμι. Όχι, ρε φίλε. Άσε τώρα. Δεν με νοιάζει το κακό του άλλου. Λοιπόν, να μην κατηγορεί λοιπόν του Αριανού που νιώθουν έτσι. Θα... Και άμα ανοίξει γραμμέ, α βγάλουν. Δεν κατηγορώ να καταθέσουν εγώ την ψυχή. Εγώ κατηγορώ αυτού. Και εγώ το ερώτημα θα το κάνω διαχρονικό μέχρι και αύριο. Ρε φίλε, αν δεν ωφεληθώ εγώ ναι. από κάτι. Ναι. Δηλαδή, αν. Να δεχθώ. Οι παοξίδε που πετάξαν αεροπλάνο όταν έπεσε ο Άρης, ωφελήθηκαν σε κάτι. Όχι. Γιατί το κάνω. Εγώ το θεωρώ φεδρότητα. Φεδρότητα. Ναι. Έτσι ένιωθαν. Τι φεδρότητα. Τι κερδίσαν. Έτσι, έτσι γουστάρω, ρε. Τι κερδίσαν. Να σου πω κάτι. Τι κερδίσαν. Εάν μπορώ να χαρώ εγώ με το αλλού την καταστροφή, έτσι νιώθω. Εγώ, ωραία. Ρε φίλε, τι θα κερδίσω από αυτό. Τι θα κερδίσω. Εγώ κερδίζω θα σου κάτι. Πω, ναι, ναι. Σαν άνθρωπο. Ναι. Τι. Η ψυχή σου, η βρώμικη, θα γεμίσει ακόμα περισσότερο βόθρο. Η δική μου δεν ναι. γεμίζει. Εντάξει, εσύ είναι δική. Εσύ Χριστιανοταλιμπάν δεν γεμίζει. Δεν γεμίζει. Δεν ξέρω, ρε παιδί. Ταλιμπάν είσαι και φαίνεται, μιλά σε μένα. Κανελά, γιατί δεν μιλάτε. Δεν μιλάμε, μια χαρά μιλάτε. Γιατί δεν το χωνεύει. Τον Καμόρα γιατί δεν μιλάτε. Γιατί δεν το χωνεύει. Στον αέρα μιλήσατε. Άμα κάνει ο Καμόρα μεγάλη ακροματικότητα, χαίρεσαι. Στον αέρα μιλήσατε. Ρε λέγε, ρε. Ο Καμόρα για να βγάλει μια είδηση εμά πήρε. Άλλο αυτό. Ο Καμόρα. Όχι, άλλο. Εγώ δεν έχω. Ο Καμόρα δεν έχει κομπλέ. Βγήκε κανονικά. Μίλησε, μιλήσαμε. Κάναμε διάλογο. Σαχλαμάρα. Εσύ προσπαθούσε να σπείρει. Σαχλαμάρα. Πούμε, σαχλαμάρα. Εγώ δεν βγήκα ποτέ να χλεβάσω κάποιον συνάδελφο. Να χλεβάσεις. Να χλεβάσω κάποιον συνάδελφο. Να χλεβάσεις. Και να πω ότι ο Καμόρα είναι έτσι ή αλλιώς. Από πίσω τα λες.
Όχι, ρε φίλε. Ναι. Αν έχεις, να με γράψει σε κασέτα. Να σε γράψω μόνο. Επειδή λέει μόνο παπαργέ. Να βγει και να πει ότι ντροπή. Είπε. Γιατί εγώ μια φορά μάλωσα με αυτά τα μουσια. Ναι. Και πήγαμε να πλακωθούμε. Και με τον πολίτη και με άλλου. Και να πλακωθεί με τον πολίτη. Και στο δύο κλωτσιέ ο πολίτη. Α με διώσει. Εγώ τα σουζουκάκι σμυρνιέται. Και αυτό έχει δημόσει μαζί μου. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι το γνήσιο. Όταν θυμώσει ο άλλο εκεί την ώρα. Τώρα, επειδή, όχι να το κρατά. Επειδή έχουν εξουσία οι χολύπτες και εσύ του φοβάσαι να πούμε. Δεν κρατάω, ρε φίλε. Δεν έχω μάθει να κρατάω κακία μέσα μου. Τι εσύ? Δεν έχω μάθει να κρατάω. Πάρε κάτω άλλο, τι θε. Πει για του Αριανού ότι η φεδρότητα δεν και οι παοξίδε που πετάξαν τα ροπλάνα. Φεδρότητα. Γέμισε η ψυχή του χαράρε με την καταστροφή. Λάθο είναι. Ρε, θα πεις το αλλού. Μικροπρέπεια είναι. Ρε, εσύ. Έχω το δικαίωμα να το κρίνω. Σαν Γρηγόρης μπορώ. Όχι, και εδώ πληρώνομαι για να λέω τη γνώμη μου. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό. Είναι, δηλαδή, είσαι ο Παοξής. Ναι. Ο οποίος πάει για πρωτάθλημα. Πάει για πρωτάθλημα. Λοιπόν, φιλοδοξείς να πάρεις το πρωτάθλημα. Μάλιστα, ναι. Και θα μου σηκώνεις αεροπλάνα και βαπόρια και μπουρδες. Να σου πω κάτι. Αν γεμίσει η ψυχούλα, το σέντ σε πειράζει. Ο Θεός που έπλασε τη φύση και τον είσαι οπαδός του, έπλασε τον άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα έρθει εσύ να τα αλλάξει αυτά. Τι είσαι, εσύ, θα βάλει το κατσαβίδι και θα αλλάξει. Θέλω να αλλάξω κάτι. Λοιπόν, το νορμάλ σε αυτή τη γη είναι αυτό. Εκφράζω τη γνώμη. Το νορμάλ σε αυτή τη γη είναι αυτό. Μπορεί να έχει ο άλλος μια χοντρή γυναίκα. Έχω δικαίωμα. Περπατάει στον δρόμο, βλέπει τον άλλον με την κομμενάρα και λέει: Κοίτα τι τρώει αυτό και εμεί, κοίτα. Πόσες φορές το έχει ακούσει αυτό. Κοίτα τι τρώει αυτό. Γελίος είναι αυτό. Αυτό το λέει. Όχι, δεν είναι γελίος. Είναι σαν αυτόν που βλέπει και λέει: Όπω κοίταξε τι κυκλοφορεί. Μη. Κάνει και εσύ κάτι να κυκλοφορεί. Μη, μη, μη Γρηγόρη μου. Βλέπει μια δίμετρη γυναίκα με όλο το πακέτο. Μη Γρηγόρη μου. Και λέει: Ό,τι το στι. Ναι. Γιατί τον βλέπουμε μια μαξάρα, ό,τι το στι. Ναι. Εσένα ναι. Τη ενοχλεί. Ναι, ναι. Στο κλέψε. Εσένα δεν σε ενοχλεί. Όχι. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Να και κάτι ο Παΐσιος. Πολλοί είναι που δεν ενοχλούν. Είναι πάρα πολλοί. Μπράβο Γρηγόρη. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν ενοχλούν. Αν αυτό ναι. Συνδυάζεται Μπάει. Με όφελος δικό σου, ναι. Το δέχομαι. Ναι. Αν δεν έχεις όφελος ναι. Και είναι μόνο αυτή η ικανοποίηση που μου λες. Ναι. Άσε ρε φίλε τώρα, με συγχωρείς. Από ικανοποίηση φάγαμε πολύ. Υγεία να έχουμε και κάτι να μπορούμε να κερδίσουμε. Τώρα που έχεις γεράσει και αρχίζουν και βαράνε τα μπουλόνια, λες υγεία να έχουμε. Προπάντων η υγεία κτλ. Όταν ήσουν 30 χρόνια δεν τα έλεγες αυτά. Άλλα θέματα τι έχουμε. Λέγε. Δεν συμφέρει. Όχι, καταθέτω αυτά που ξέρω εγώ από την ζωή, να πούμε τα διδάγματα. Να πούμε. Είναι διδάγματα αυτά. Έτσι είναι κατασκευασμένος ο άνθρωπος. Να χαίρεται με τη λύπη του άλλου, του εχθρού του, του αντιπάλου του κτλ. Μπορεί να χαρεί περισσότερο. Ένας ο οποίος δεν μας χωνεύει καθόλου, λέει καλησπέρα κόμπλες. Ναι. Πες στο Φαλακρό Βουνό, το ερώτημα θα ήταν καλό στο. Ναι. Στον Άρη πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Ή έβδομος και ο ΠΑΟΚ δεύτερη θέση. Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που έγραψε. Δηλαδή λέει. Ο Αριανός θέλει κύπελο αν ο ΠΑΟΚ πάρει πρωτάθλημα. Όχι. Δεν το θέλει. Ξινό θα του βγει. Δεν το θέλει. Δεν το θέλει, το λέω εγώ. Δεν το θέλει. Οπότε καταλήγουμε στον ίδιο παρανομαστή. Τι άλλο έχουμε, τι παίζει. Ένα παιχνίδι με πολλά φάουλ, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί έναν του Άρη και θα δεχτεί τα γκολ. Από τη στημένη φάση που σίγουρα με ξένο διαιτητή θα υπάρχει και αποβολή. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα είναι επίσης και τα μπακ του Άρη ναι. Και εκεί θα έχει πρόβλημα. Ο Άρης έχει προβληματικά μπακ. Αν ο Άρης έχει προβληματικά μπακ, δεν έχει και τα καλύτερα του κόσμου. Και έχει, ένα αυτό. Και δεύτερον, έχει ο ΠΑΟΚ. Δεύτερον, στον αέρα παίζει ζώνη. Είναι πιο κοντή η ομάδα. Απ' την άλλη μεριά όμως θα πούμε και το άλλο. Και ο ΠΑΟΚ πίσω μπορεί να μην έβαγε γκολ, αλλά χάνει όλες τις εναέριες μονομαχίες. Θα μου πεις εκεί, ο Άρης δεν έχει ψηλούς παικταράδες, μπόγια και σώματα κτλ. Έχει πολλές παραμέτρους να πιάσεις και να κάνεις το παιχνίδι. Εγώ Πέλκας, θα κάνω. Ο Πέλκας δεν παίζει, να έχεις υπόψη σου. Δεν το ξέρω, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλά, εδώ έχει βγει ο κόμμα. Ήταν αμφίβολο. Άλλο αμφίβολο και άλλο δεν παίζει. Ο Πέλκας σου λέει, τι αμφίβολο ήταν. Δεν μου λες, ο Κουέστα παίζει ή δεν παίζει. Ποιο Κουέστα. Θα παίξει με Νάρθηκα. Βλέπεις. Ναι. Μέχρι τελευταία στιγμή περιμένω. Για τον, δεν παίζει ο Πέλκας. Για τον Μπέλκα. Επίσημο είναι. Ήξερα μέχρι πριν αρχίσει η εκπομπή ότι γύρισε με πρόβλημα από την εθνική. Τελείωσε. Ωραία. Πάει. Ευχαριστώ για αυτό που μου λες. Εδώ είμαστε για να πληροφορούμε, όχι να παραπληροφορούμε. Έλα, δεν το ξέρεις το ρεπορτάζ. Και λένε Κατουρί να παίξει η Μπίσεσβαρ. Πολλοί καταλήγουν στον Μπίσεσβαρ. Δεν χρειάζεται ερώτηση. Αν βάλουν τον Κατουρί, πάει να πει ότι φοβούνται. Όχι. Αν παίξει ο Καντουρί, θα σου αποδείξω αυτό το θέμα γιατί είσαι λάθος. 4-3-3. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι. Φοβούνται. Το φτωχό σου το μυαλό. Φτωχό. Ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ. Είναι ένα παίκτη δελικάτο. Τι είναι? Είναι ένα παίκτη δελικάτο. Ναι. Ο οποίο ναι. Είναι τρομερό με την μπάλα στα πόδια. Ναι. Μπορεί να παίξει και σαν δεκάρι και, ναι. Και στα πλάγια. Πλάγια δεν παίζει. Μπορεί και στα πλάγια. Συνθήκη το βάζουν, ναι. Κατά συνθήκη να κλείνει ναι. Προς τα μέσα, να ναι. Κάνει παλιές, να κάνει παιχνίδι. Μπράβο. Και το κυριότερο ατού και χάρισμα που έχει. Είναι ότι δεν εκνευρίζεται. Ναι.
Γι' αυτό το λόγο και είναι ο παίκτης ο οποίος δεν θυμώνει με την κλωτσιά. Ναι. Το έχει αυτό το χάρισμα ένας φίλος μου ο οποίος συγχωρέθηκε και παίζει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, τον φεύγαμε, τον ξυλώναμε τα πόδια. Μπορεί να πλακωνόταν μαζί σου γιατί τον είπες καλημέρα στραβά. Στο γήπεδο δεν θύμωνε με τίποτα. Ναι. Του σου λέω, το παίρναμε τα. Καταλαβαίνεις για ποιον μιλάω. Το κλαδεύαμε, δεν χρειάζεται. Αυτοκτόνησε. Συγχωρέθηκε, πάει. Δεν συγχωρέθηκε. Ο Θεός δεν τα συγχωρεί αυτά. Στην κόλαση θα πάει. Ξέρεις αν ζήτησε συγγνώμη. Πρόλαβε. Όταν πήγανε οι. Όταν πήγε η πυροσβεστική να τον παραλάβει, ζούσε ακόμα. Ναι. Οπότε δεν ξέρει τι είπε. Έτσι λέει η θρησκεία σου. Η θρησκεία μου λέει ότι έχει το δικαίωμα τη μετάνοια και γι' αυτό και έγινε κίνηση. Πότε θα προλάβει, αφού πρώτα θα τον είχε. Δεν είχε κλείσει τα μάτια όταν πήγε η πυροσβεστική. Ενώ έβγαινε η ψυχή του και ζούσε. Φύγε από εδώ πέρα. Το ξέρει. Φύγε από εδώ πέρα. Εσύ κάνει και το Θεό τώρα. Φύγε ρε κόκκινε. Μα έχετε σακατέψει να πούμε. Επειδή ανακατεύει τα πράγματα. Άντε τελείω. Και να μην λε μπουρδε για τον Βασίλη τον Ανδρεάδη μιλούσα. Λοιπόν. Ο οποίος δυστυχώς έφυγε πριν από πολλά χρόνια. Άστο να είναι τον άνθρωπο που έφυγε ήσυχο. Λοιπόν, άστο να ήσυχο. Ο Μπίσεσβαρ δεν θυμώνει. Ο Καντούρι είναι τύπος. Εγώ χαίρομαι που τραυματίστηκε ο Πέλκας. Να τελειώσω. Γιατί. Να τελειώσω. Στα. Ο Καντούρι, ναι. Πώς βλέπεις την εθνική ομάδα του Περού και λες, ναι. Από ποιες φυλακές βγήκαν αυτοί. Ναι, ναι. Είναι τύπος που αν τον κάνουν μάγκες, ναι. Θα εκνευριστεί. Εκτάκωση. Εγώ δεν θα πω αν είναι. Θα εκνευριστεί. Πεκτάκωση. Είναι πιο σημαντικό αυτό που σου λέω. Ρε πεκτάκωση. Είναι πιο σημαντικό αυτό, ναι. Που σου λέω. Θα εκνευριστεί. Ναι. Θα φάει εύκολα κάρτα. Εντάξει, άλλο θέλω να σου πω. Εγώ θέλω δεν να... το μετράς αυτό. Εγώ γουστάρω που θα παίξει. Εγώ γουστάρω που θα παίξει ο Μπίσεσβαρ. Κομπλεξικέ. Γιατί έχει αυτή. Ατσικόπλα. Αυτό το μάτς θα είχε κάτι κολοχάφ. Θα είχε δηλαδή να μαζευόταν όλα τα εξαροχτάρια τα αργά εκεί πέρα μέσα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας είναι ούτε ούτε άλλο δεύτερο φόρ. Δεν το λογιάζω για χάφ. Δεν το λογιάζω. Κατά συνθήκη παίζει. Ναι. Και δεν θα βλέπαμε μια καλή ενέργεια. Τουλάχιστον τώρα με τον Μπίσεσβαρ, σαν ουδέτεροι παρατηρητές, λέω τουλάχιστον. Εσύ και το ουδέτερο δεν ταιριάζει. Τουλάχιστον αναγκαστικά θα δούμε καλύτερη μπάλα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή παίζει Λιμιός, Ζάμπα, Μπίσεσβαρ και ο Σέντερφόρο ψηλός. Όλοι επικίνδυνοι. Αυτό με τον Μάτος και με τον Βιερίνια. Και αυτός επικίνδυνο. Μόνο Βιερίνια δεν είναι επικίνδυνο. Για μπάλα μιλάμε. Για μπάλα μιλάμε. Είναι πολύ καλή ομάδα να τη δεις να παίζει. Δηλαδή προτιμώ να δω τον Μπίσεσβαρ, τον Λιμιό, τον Ζαμπά, τον Τρελό. Και είναι πολύ καλή τετράδα για μπάλα. Λοιπόν, και οι άλλοι έχουν από εκεί τον Σέντερφορ, τον Μέτριο. Δεκάρι, ναι, δεκάρι δεν έχουν τις πλάγκες, ναι. Και έχουν δύο πολύ καλούς πλαϊνούς. Ναι. Άρα εδώ τον Γκάμα. Ο Γκάμα και ο Γκαρσία. Πολύ καλοί και οι δύο. Συμφωνούμε. Μέτριος ο Λιμιός, πολύ καλός ο. Μέτριος αναλόγως. Μέτριος είναι. Υστερεί. Άμα έχει χώρους είναι καλό. Ναι. Και αυτός εκνευρίζεται εύκολα. Το μόνο που υστερεί στην τετράδα αυτή ο ΠΑΟΚ είναι στο Λιμιό. Δηλαδή, αν βάλω 4 εναντίον 4 για την επίδεση του Άρη και του ΠΑΟΚ, 3 είναι καλύτεροι του ΠΑΟΚ και ένα του Άρη. Ωραία. Δηλαδή, θέλω να επανειδούν στο θέμα. Περίμενε. Αν ήταν. Μισό. Αν έπαιζε ο Ουάρτα. Ναι. Ουάρτα. Ουάρτα θα έρθει την αποστολή. Δεν θα είναι. Γιατί. Έτσι λέει. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Γιατί. Πού ξέρω εγώ. Δεν έχει απάντηση. Μην νοιάζει εμένα. Ναι. Είπα ότι παίρνω σε 9. Αν έχει απάντηση. Κάτσε να τελειώσω. Τον άφησα απ' έξω. Κάτσε να τελειώσω πρώτα, ρε. Ναι. Κάτσε να τελειώσω, ρε. Μην πηδά στην κουβέντα. Αν είχε Ουάρντα, Μπίσεσβαρ, Ζάμπα και Πρίγιοβιτ, που είναι πολύ καλύτερη τετράδα από του Λιμιού. Και είναι πολύ καλύτερη τετράδα από την τετράδα του Άρη που έχει δύο πολύ καλού και έχει του άλλου δύο σε μετριότητα. Όποιο και να βάλουν τρίτο χάφ στον Άρη και τον. Πώ τον λένε τον άλλο, τον Γουινέ, τη πλάκα είναι. Όλοι οι παιχταράδες του Άρη είναι αυτοί οι δύο. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 εκεί, με το Λιμιό 3,5. Άρα καλύτερος ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά και σε ποιότητα και σε θέαμα κτλ. Πάμε πίσω τώρα. Όχι. Πάμε πίσω. Ένα. Τι ένα. Ξεκίνησε και μου λες. Ναι. Μπίσεσβαρ ή. Ή Καντουρί. Ναι. Χίλιες φορές Μπίσεσβαρ. Ναι. Ο λόγος που σου είπα γιατί. Στο Μπίσεσβαρ... κέντρο κιόλας. Ο λόγος που σου είπα ότι δεν πρέπει να παίξει ο Καντουρί. Ναι. Είναι βασικός. Ε? Ότι είναι επιρρεπής. Στα φάουλ και στις κάρτες. Σαν ποιότητα, αυτό που λες είναι άλλο. Ο Ερέρα. Άντε πάλι. Είναι γάτα, φαίνεται. Τι είναι γάτα. Γάτα, προπονητική. Γάτα είναι, αλλά στα στιμένα δεν είναι γάτα. Θα τον δασκαλέψουν. Τι να δασκαλέψουν. Όλοι έχουν μειονεκτήματα. Δεν έχει τέτοιε σχέσει. Όλοι έχουν. Γάτα, θα τον δασκαλέψουν. Κάλα σου περάσει, μπορεί να τον δασκαλέψουν. Θα τον πούνε. Ο Ερέρα κοίταξε, δεν μπορεί να δασκαλέψει. Άλλο θέλω να σου πω. Αυτού, ναι. Άμα το πα στη δύναμη, ναι. Αυτό είναι επιρρεπή. Ο Μάτο είναι επιρρεπή στην κάρτα. Ναι. Ο Καντουρί είναι, ναι, επιρρεπής στην κάρτα. Ναι, ναι, ναι. Ο Ζαμπάμα εκνευριστεί, θα του ρίξει μια κλωτσιά. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο. Ο Μπίσεσβαρ, ρε, να το κουπανάνε από πίσω, ναι. Θα σηκωθεί σαν να μην τρέχει τίποτα. Μάλιστα, τέλειος. Είναι χάρισμα. Το είπαμε αυτό. Δεν είναι. Όχι, χαρακτήρας είναι.
Τι χάρισμα. Για ένα τέτοιο παιχνίδι είναι χάρισμα. Λες ότι είναι χάρισμα. Γιατί θα παίζει σε εχθρική ατμόσφαιρα φανατισμένη. Ναι, ναι. Αυτός δεν θα εκνευρίζεται, ναι, και θα του εκνευρίζει παραπάνω. Μάλιστα. Οι άλλοι θα κινδυνεύουν για κάτι. Αφού το λες ο ξένος διαιτητής, ναι, θα βγάλει πιο εύκολα στους άλλους οι οποίοι θα το πάνε, αν το πάνε. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Έχουμε ένα πρώτο δεδομένο, το πρώτο παιχνίδι που είδαμε. Ανάμεσα στους δύο. Τι είδαμε το κύπελο. Εγώ δεν είδα τους παίκτες του Άρη. Α, κολοπέχνιδι. Εγώ δεν είδα τους παίκτες του Άρη. Τι? Να το πηγαίνουν στην κλωτσιά. Ναι. Δεν είναι να το πηγαίνουν αντιαθλητικά. Καλύτερη ήταν. Γιατί δεν το πας στην κλωτσιά. Πιο καλή ομάδα. Έτσι, εγώ λέω τι είδα. Για... Εγώ δεν στην είδα κλωτσιά. Μια ομάδα να παίζει βρώμικα. Στην κλωτσιά το πάω όταν ο άλλος είναι καλύτερος. Αφού ο Πάπου... Και ποιος ήταν καλύτερος. Ο Άρης ήταν καλύτερος. Ποιος ήταν καλύτερος. Και γιατί δεν κέρδισε. Δεν το πίστεψε. Είμαι ο Ολυμπιακός Πάου, ποιος ήταν καλύτερος. Ολυμπιακός. Γιατί δεν το κέρδισε. Γιατί ήταν τυχερός ο Πάου. Εντάξει, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Η εικόνα, ναι, των ομάδων έδειξε ότι ο Άρης, δηλαδή, ήταν καλύτερος. Αυτό που λέω εγώ δεν ισχύει. Ότι δεν το... ο Άρης δεν εξέφρασε πολλές επιθέσεις. Λοιπόν, δεν εκδήλωσε πολλές. Η απουσία επιθέσεις του Πέλκα μπορεί να μην, βγει, να μην αποβεί μοιραία. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, τον Ουάρντα τον παρουσιάζει σε αυτό το παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι δεν τον αφήνει έξω. Και ο Ουάρντα είναι επιρρεπής στις κάρτες. Εντάξει, στις κάρτες. Ο Λιμιός. Άμα κάνει γκολ ο Λιμιός, θα πούμε μπράβο ρε Λιμιά και να σκορδέψει. Και υπάρχει και ένα χαφ εκεί μέσα που για μένα, από τα αμυντικά χαφ, ναι, που για μένα είναι ο κορυφαίος όλων. Ποιος? Ο Σιώπης. Τι κάνει ο Σιώπης? Τι κάνει ο Σιώπης? Εγώ τον θεωρώ καλύτερο από όλους. Τι κάνει δηλαδή ο Σιώπης και είναι κορυφαίος? Αμυντικό χαφ. Τι είναι, ποια τα στοιχεία? Στα δικά μου τα μάτια. Πρέπει τα στοιχεία του ποια είναι. Τι στοιχεία έχει? Ταχύτητα, δύναμη πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και καλή κοντινή πάσα. Δεν κάνει βεβαιασμένα λάθη. Άκου να δει. Με ρώτησε, θα απάντησε. Α, απαντώ εγώ. Σύγχρονο... Του λείπει τον Μπόι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Του λείπει τον Μπόι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο Σιώπης. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο Σιώπης είναι ένα σκαφ να παίξει 20 λεπτά την αλλαγή του αντιπάλου, να την πιάσει man to man. Αυτό είναι ο Σιώπης. Ο Σιώπης λοιπόν είναι να πάρει τον Μπίσεσβαρ στο man to man. Επειδή κανένα Ισπανό προπονητή δεν παίζει ούτε στη μένα ούτε στο κανονικό παιχνίδι man to man. Ο Σιώπης μπορεί να το δεις και να πέσει και μπροστά και να κάνει βλακίες. Ο ρόλος που θα του δώσεις. Ο ρόλος του Σιώπη μπορεί να είναι καθοριστικός αν τον πάρει κοντά τον Μπίσεσβαρ, κολλητά και του πει 10 εμείς, 10 κι εσείς. Πάρ τον ο Σιώπη και βγάλ τον. Τώρα ο Σιώπης να σου οργανώσει παιχνίδια από πίσω. Πρώτον. Κάτσε ρε, περίμενε. Να κάνει ούτε από μέσα. Πρώτη πάσα. Και καλό σου. Ναι, κεφαλιά να πηδήξει δεν. Άρα είναι λυπής. Σουτ καλό έχει. Έλα. Τι σουτ καλό. Έχει καλό. Δεν κάνει γκολ στη ζωή του. Ο Σιώπης. Ο Σιώπης δεν κάνει... έχει κόλ. Στο σχολείο, Δευτέρα Λυκείου, παίζανε με τις τσάντες. Είσαι άδικος. Τι είναι άδικος να είμαι, μωρέ. Σιώπης είναι καταστροφέας. Ο Σιώπης είναι κάτσε. Ο Σιώπης είναι ζέκα. Και χειρότερος από τον ζέκα είναι. Αυτό είναι ο Σιώπης. Ο Σιώπης είναι πάρ τον Μπίσεσβαρ, πάρ τον Μπέλκα, εξαφάνισέ τους. Άμα κάνει ο Μπίσεσβαρ γκολ, άμα κάνει ο Μπίσεσβαρ ασίστ, άμα κάνει ο Μπίσεσβαρ σουτ, άμα κάνει ο Μπίσεσβαρ ελασμένας, τι Σιώπης. Αυτά είναι των προπονητών. Με τα στημένα χτυπήματα της μπάλας. Ζώνη. Ο Σιώπης βρέθηκε με το center back στη Νέα Σμύρνη. Ζώνη. Και ψάχναν να βρουν αυτό το τερματοφύλακα. Ισχύει το, δεν έχει κάνει γκολ. Τι ισχύει ρε γκολ. Ούτε ένα. Τι γκολ να κάνει. Ο Νεμπεγλέρας και ο Σιώπης. Δηλαδή τι γκολ να κάνουν. Είναι... Πού το θυμήθηκε στον κόσμο τον Νεμπεγλέρα. Τι αυτό το στυλ είναι. Απλά ο Νεμπεγλέρας. Άγιε. Τι όχι. Καμία σχέση. Τι όχι. Τι όχι. Όχι. Πιο καλός ο Νεμπεγλέρας ήταν. Από το Σιώπη. Είναι μικρός ο Σιώπης, 24. Μικρός έχει, είναι. Έχει να δεις. Ναι, για μένα ο Νεμπεγλέρας δεν ήξερε ποιος καλή μπάλα. Ο Νεμπεγλέρας ήταν καλός στην καταστροφή, στη δημιουργία δεν είναι δυνατό. Ο Σιώπης τι κάνει στη δημιουργία. Αχ, ο Σιώπης. Τι κάνει ο Σιώπης. Καταστρέφει τον είπα, έχει αλάνθαστη κοντινή πάσα. Του Σιώπη η δουλειά είναι, φίλε, έλα εδώ. Πώς βάζαν παλιά στα μπαρ στην Τρούμπα, ξέρω εγώ, αυτό να το μαχαιρώσεις γιατί μας κάνει κακό και τα λοιπά, το χαλακώσεις. Ο Σπύρος Καλογύρου της Φίνος Βιλ είναι ο Σιώπης, αν βαρέσουμε να κάνουμε, να εξολοθρεύσουμε, να κλέψουμε, να κάνουμε. Καλός είναι γι' αυτό. Αυτός είναι ο ρόλος του. Πάμε. Τώρα αυτό πώς το βλέπεις, βγαίνει τώρα. Ποιο? Λίγο πριν προλάβουμε να κλείσουμε. Γιατί ο Βέρντερ βρέμει για Ουάρντα. Ο Βέρντερ, η Βέρντερ, σαν τον άλλο κι εσύ. Εντάξει. Σαν τον απίθανο που πήρε τηλέφωνο. Που έλεγε η Άγιαξ. Μην πηδά στην κουβέντα. Η Βέρντερ Βρέμης ενδιαφέρεται για τον Ουάρντα. Δικαίως. Δικαίωση. Δικαίως. Δικαίως ενδιαφέρεται ή δικαίως. Δικαίως ενδιαφέρεται. Εγώ τον έχω για μεγαλύτερο επίπεδο. Τι μεγαλύτερο. Όχι ότι η Βέρντερ πάει άσχημα φέτο. Πού να τον πάμε στην Μπαρσελόνα. Πού να τον πάμε στη Ρεάλ. Βέρντερ Βρέμης μια χαρά. Τι θες. Κάποια στιγμή. Ναι. Βρε, θα τον πουλήσουν το Γενάρη. Τελείωσε αυτό. Κάποια στιγμή. Πάει ο ανθρωπάκος. Πάει. Κρίμα. Κρίμα, η Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Και τι να κάνουμε τώρα. Ας πάει στο πάμε ταλέντο εκεί πέρα. Με το ζόρι το βγάλανε προβληματικό. Ναι. Το βγάλανε ζαβό. Το βγάλανε ζαβό. Γιατί ζαβός λίγο είναι ζαβός. Αλλά προβληματικό. Μεγαλύτερο ζαβός από εσένα δεν υπάρχει. Ναι, αλλά εμένα με έχουν όμως. Δουλεύω. Φέρνω εδώ λεφτά, με δίνουν λεφτά, παίρνουν. Και ο Άρντα φέρνει τα λεφτά. Και εσύ είσαι ζαβός δίπλα σε μένα. Ναι. Είσαι βοηθός ζαβού εσύ.
Κατάλαβε. Ψήλο τώρα. Είσαι βοηθό ζαβού. Εκεί ψήλο. Εγώ είμαι βοηθό. Δεν είσαι ζαβό. Ο Βέγκο με τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Βοηθό είμαι. Βοηθό ζαβού. Έτσι αισθάνεσαι. Ότι είσαι εγώ βοηθό στο ζαβού. Εκτό αν είσαι εσύ ο ζαβό. Και εγώ είμαι βοηθό ζαβού. Μάλλον το δεύτερο. Αισθάνεσαι ότι είμαι βοηθό σου. Οκ. Ακούγε. Ζαβέ. Βρε ζαβό. Άντε βρε ζευζέ. Εγώ δεν είπα ότι. Εγώ τι θε. Άντε επικοινωνιακέ. Έβγαλε τώρα από μέσα. Εγώ είμαι βοηθό. Ναι, είσαι βοηθό ζαβού. Βοηθό. Έχουμε κι άλλου καλού. Έχω πολλού ζαβού εγώ να. Έγινα βοηθό. Θα σου πω τι έπαθε ο Γιωργάκη. Ο ζαβό. Άκουρε το. Δηλαδή, ο ζαβό έμαθε στο... τι έπαθε. Όταν κάνει βλακία, ξεπροσφαίνεται. Με τη μία αλλάζει θέμα. Έχει βοηθό ζαβού. Με τη μία αλλάζει θέμα. Δεν ξενόχλησε. Άστο το. Ρε φίλε, δεν είναι υποτιμητικό. Να είμαι εγώ ο ζαβό ο μεγάλο. Όχι, κι εγώ είμαι ζαβό. Όχι. Εσύ είσαι ποιο ζαβό. Να θεωρεί τον εαυτό σου ναι. Ότι είμαι βοηθό. Βοηθό ζαβού. Θε να κάνουμε δύο ερωτήσει. Ποιο θεωρείται πιο ζαβό, τον Ραπτόπουλο ή τον Κόκκινο, πρώτον. Και δεύτερον, και δεύτερον, και δεύτερον. Αυτό το ερώτημα με τους Αριανούς νομίζω ότι είναι. Τι θέλετε. Είναι σατανικό, είναι αριανίδικο ερώτημα. Αριανίδικο ερώτημα. Μόνο εσύ θα μπορούσε να το κάνει. Βέβαια. Τι θα θέλατε, δηλαδή. Τι είναι αυτό το οποίο σα ικανοποιεί περισσότερο από το παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ παιδιά δεν θα συμμετείχα σε αυτή τη λογική. Γιατί πραγματικά δεν με αγγίζει. Θέλω με τον εαυτό μου να είμαι καλά και με τους άλλους. Πρώτα με τον εαυτό μου και μετά με τους υπόλοιπους. Και θεωρώ όλη αυτή τη λογική να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα μια χαζομάρα η οποία υπήρχε, υπάρχει και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε παντού. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πριν από λίγα χρόνια έπαιζε η Μαρσέη με τη Μομπελιέ στο Βελοντρόμ. Ο Θανάσος Κυλώνης και ο Νίκος Κουλιανός που ασχολείται πολύ και εκτενώς με το γαλλικό πρωτάθλημα να το θυμούνται. Η Μομπελιέ ήθελε διπλό για να πάρει το πρωτάθλημα. Για να μην το πάρει η Παρή. Ξέρετε τι γινόταν στο γήπεδο. Τρίζαν τα κάγκελα όταν η Μαρσέη έκανε το λάθος και ισοφάρισε. Μπήκανε, προηγήθηκε 0-1 η Μομπελιέ. Ισοφάρισε η Μαρσέη. Τα κάγκελα πηγαίνανε πέρα δόθε. Και αυτή η λιμάνι είναι. Εντάξει, έχω και στοιχεία έτσι κοινά με εμάς της Θεσσαλονικής. Εκτός ότι τους γουστάρουν τους Έλληνες παραπάνω, τη λένε Ολυμπίκ Μαρσέη, Ολυμπιακό Μασαλίας. Και τελικά κέρδισε η Μομπελιέ 1-3 και πήρε το πρωτάθλημα. Μια χαρά. Υπάρχουν παντού, δεν διαφωνώ. Αυτές οι ανισότητες οι οποίες προκαλούν μίση και έχθρα υπάρχουν παντού. Αλλά αυτό το παλαβό, προτιμώ να χάσω εγώ την κατηγορία για να μου πάρει ο άλλος πρωτάθλημα. Ή ας βγω έβδομος αρκεί να μην πάρει άλλο πρωτάθλημα. Ή δεν θέλω κύπαλο αρκεί να χάσει άλλο πρωτάθλημα. Να με συγχωρείτε, εμένα δεν με αγγίζει. Από τη στιγμή που δεν επωφελούμε σε κάτι, αν επωφελήσει σε κάτι, δεκτό. Αν δεν επωφελείσαι, συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Διονύση, μπορεί να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Μπορεί να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Υπενθυμίζω ότι έχουμε δύο εισιτήρια για το θέατρο. Ο Μολυβένιος Στρατιώτης, γράφεται α3, αφήνεται κενό, τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, το αποστέλλει στο 54-344. Τα δύο τελευταία εισιτήρια κλειώνονται σήμερα σε δύο τυχερούς φίλους ή φίλες για την Κυριακή το πρωί στις 11.30. Είναι διπλά τα εισιτήρια. Υπενθυμίζω για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο καντίνα Pit Stop, με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιό Σταθμή 36. Δυτική είσοδος μετά δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Μεγάλο μας χορηγός η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου μία ακόμη πολύ μεγάλη προσφορά υπάρχει για να κάνετε δικό σας το καινούργιο Kia, το καινούργιο Hyundai, το καινούργιο Skoda, όποιο μοντέλο θέλετε, κερδίζοντας τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Πάτε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-596-596 και οι 5 πρώτοι μέχρι αύριο, πέρα από το όφελος των τελών κυκλοφορίας για 3 χρόνια, θα μπορείτε και από ένα VIP για το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι την επόμενη Τετάρτη, του επόμενη Πέμπτη του ΠΑΟΚ, για το παιχνίδι με τη Βίντι για τα VIP της Τούμπας. Περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. 5.96. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά.
Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε στο 2310 και τα 390. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και εξασφαλίζοντας την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, και από εκεί και πέρα μπορείτε μέσα από το www.listopart.gr να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο. Και μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Να πω ότι χορηγός μας είναι ο Κοσμάγλου, καθώς η εταιρεία παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στο χρώμα και δίνει, πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα, με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία χρώματος. Εκεί θα βρείτε και φυσικά τα χρώματα Vitex, τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε σας ανάγκη. Και υπάρχουν τρία στον αριθμό, με το κορυφαίο όλων στον Εύοσμο, εκεί όπου υπάρχουν 1100 τετραγωνικά μέτρα γεμάτοι χρώματα και ιδέες. Δυτικά λοιπόν η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύοσμο, κέντρο Φίλιππ 74 και ανατολικά Εθνική Αντιστάσεως 82 στο Φοίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Οι τέσσερις από τις έξι γραμμές είναι καλυμμένες, άλλοι δύο μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 2310-3. Αριανή, πάτε και πείτε μας. Πάτε Αριανή και πείτε μας. Εγώ έχω να κάνω ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει Παοξής. Ναι. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε για να το πείτε. Ο οποίος λέει, προτιμώ να χάσω το πρωτάθλημα αρκεί να πέσει ο Άρης στη Β' Εθνική. Τι να κάνει ο Παοξής? Προτιμώ να χάσω το πρωτάθλημα αρκεί να δω να μην ανεβαίνει ο Ηρακλής και να πέσει ο Άρης στη Β' Εθνική. Πάμε τη δική σου λογική. Εγώ τώρα σε είπα για τον Παοξή, εγώ για τον Αριανό. Λέει για τον Αριανό. Λέω, υπάρχει Παοξή που λέει προτιμώ να χάσω το πρωτάθλημα αρκεί να πέσει ο Άρης. Πώ θα πέσει ο Άρης? Δεν έχει πιθανότητες να πέσει. Αυτό είναι ουτοπικό. Ενώ το άλλο. Αυτό είναι ουτοπικό. Ουτοπικό. Ναι. Okay. Είναι ουτοπικό. Άμα φτάσει ο Άρης 15ος, δηλαδή, να το πούμε. Έχουμε διανύσει το μισό πρωτάθλημα και. Εκεί σου δείξε ο Άρης ότι είναι ομάδα για να πέσει. Φυσικά και όχι. Λέω όμω, πάω στα θέλω όπω πα και εσύ. Και ρωτάω. Υπάρχει ο Παοξής. Βρε το ερώτημα το δικό μου πουλάει τώρα. Ας τον Παοξή, δεν πουλάει του Παοξή. Όχι, θα σε πει ο Παοξής. Τον Αριανό εγώ θέλω να ρωτήσω. Τον Παοξή θα πάμε. Ό,τι αγαπάς Κωνσταντίνο. Αγαπάω αυτό. Λοιπόν, πάμε στα τρία. Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε, κύριε Κότσινη, κύριε Ραπτόπουλο, Παοξής είμαι. Ναι, ναι κύριε. Αυτό που ρωτήσατε. Ναι, κύριε. Όχι, εγώ θέλω πρωτάθλημα. Μην πέσει ο Άρης. Δεν το χορτάσαμε να το βλέπουμε. Το Αριανό μετράει. Το Αριανό η γνώμη μετράει. Τώρα η δικιά σου ξέρω τι θα με πει. Ο Αριανός τι μετράει, τι να θέλει ο Αριανός, να θέλει δηλαδή. Ο Αριανός λέω δεν θα θέλει να βγει η Ευρώπη, αν πάρεις εσύ πρωτάθλημα. Προτιμά να βγει δέκατος. Α, προτιμάει να βγει δέκατος παρά ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια, έτσι νομίζω εγώ. Ναι, εσύ. Άρα το μάτς του Άρη ναι. Είναι στο ηθικό κομμάτι περισσότερο, ενώ του ΠΑΟΚ είναι περισσότερο βαθμολογικό. Ο ΠΑΟΚ κοιτάει. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ, με συγχωρείς, ναι. Ήταν 8 βαθμούς μπροστά και έχανε, χαίστηκε. Δεν τον ενδιαφέρει. Και τι έγινε, έχασε ένα μάτς. Εντάξει, μια μέρα λείπει. Μια βαρύ κεφάλι μια μέρα. Όσοι στον ΠΑΟΚ κοιτάνε το ντέρμπι του Άρη δεν έχουν μυαλό. Ανθρώπους που τους είχα σε εκτίμηση κοιτάγανε γιατί λέει καθίσαμε να χάσουμε να έρθει η χή στο κύπελο. Άσε τον μπάτσο του κυπέλου με τον Άρη, άσε τον Άρη να κάνει ό,τι θέλει και πάνε πάρει το δικό. Αφού δεν τον ενδιαφέρε τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι του κυπέλου, γιατί έβαλε τον Μπρίγιοβιτς για αλλαγή. Κακώς τον έβαλε, εγώ λέω. Έπρεπε να παίζει. Δεν μου λες, ερώτηση. Μπίσεσβαρ ή το άλλο το παιχτάκι ο Ελκαντουρί. Ο Καντουρί, να κρατάς Μπίσεσβαρ για τα μεγάλα μάτια. Όταν τον βγάλει κόκκινη κάρτα, θα σε δω τι θα πει. Δεν θες τον Μπίσεσβαρ στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θες. Αυτό από το φόβο του. Μπορεί να βάλει τον Καντουρί σαν τρίτο χαφ και να πετάξει αριστερά αντί του Ζάμπα τον Μπίσεσβαρ και να παίξει με 4 χαφ. Ο Μπίσεσβαρ έχει περάσει τυπικά. Άμα το κάνει αυτό θα είναι μεγάλος χέστης ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει με τα εκατομμύρια του Σαββίδη, με δεκάρι τον κατακτητικά με δεκάρι τον Μπίσεσβαρ, δεξιά τον Λιμιό, εγώ τον Ουάρντα θα βάζα τέλος πάντων, αριστερά τον Ζαμπά. Και σέντερ φορ τον Μπρίγιοβιτς. Άμα πάμε τρία χαφ και αυτά πάνε να πει μία ή άλλη είμαστε. Για τον Άρη. Του Άρη να τα κάνει αυτά. Για χαρά φίλε, άλλα ακούς. Για χαρά, επόμενη γραμμή. Ξηκώνω 30% στο αίμα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. 98 έλα, εγώ τώρα, 98,2. Έλα φίλε, μετρήθηκα εγώ τώρα, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι φίλε. Έλα από Κιτρινό Μαύρη Καλαμαριά, σούπερ Αριανός εδώ. Νάτος. Αυτός θα μας πει την αλήθεια. Λοιπόν, άκουσε με λίγο ραπ. Του 2008. Τελικό κυπέλλου Άρης Ολυμπιακός, οι Παοξίδες με ποιον ήταν? Με τον Ολυμπιακό.
Το 2010 στο ΑΚΑ. Με τον Παναθηναϊκό ήταν η Παοξίδη. Στο κορδελιό του Πόρ του Λέτο ακούστηκε μέχρι το Λιτόχωρο. Ωραία, ναι. Ωραία. Όταν διαλύθηκε ο Ηρακλής και ο Άρης πέσαν γάμα εθνική, χαιρόντουσαν οι Παοξίδες. Φυσικά χαιρόταν. Τρίβαν τα χεράκια. Ωραία. Ναι. Εγώ άρα λοιπόν γιατί να χαρώ. Μα εγώ το λέω να πάρουν πρωτάθλημα. Ναι. Αυτή εδώ η μυστική. Μυστική. Να πάρουν πρωτάθλημα. Να μην το πάρουν. Να μην το πάρουν ποτέ. Να μην το πάρουν ποτέ γιατί χαιρόντουσαν όταν εγώ ήμουν κάτω. Ναι. Δεν χαιρόντουσαν μόνο επειδή έχασα. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι εσύ αν βγεις ένατος να μην πάρει το πρωτάθλημα. Ενώ αν βγεις Ευρώπη και το πάρει θα στεναχωρεθείς. Δεν θέλω να το πάρει, εννοείται δεν θέλω. Έγινε, οκ, okay, ωραίος. Καλαμαριά, ο Σούπερ Άρης. Τον άκουσε τον 30 τον Αργιανό. Πάρε μια γεύση πρώτη. Τι παρακαλάς. Οκ. Okay. Δεκτά όλα. Μα σου λέω το ψυχογράφημα. Ναι. Εσύ κατευθύνεις. Εγώ κατευθύνω. Σκοπίμως την κουβέντα. Εγώ βάζω και άλλα πράγματα. Ναι. Και εσύ θες να τα αφαιρείς. Okay. Εγώ έχω φτιάξει το φαΐ μια χαρά και εσύ έχεις πάρει χαλασμένο γλυκό με σκουλίκι μέσα να πούμε. Η τούρτα είναι παγιάτικη. Ναι. Ναι. Έλα φίλε. Έλα Ραπτόπουλε. Έλα φίλε μας. Σου περάσα από Χαριλάου. Οχοχοχο. Ραπ, λοιπόν, εγώ φίλε μου θέλω να τερματίσω 8ο στο ΠΑΟΚ δεύτερος. Κάτω. Αυτό θέλω. Τα λέμε. Bye. Παρακαλώ. Τι να θέλει. Θα πάρει το προτάσμα ΠΑΟΚ να ακούει τρεις μέρες βίου βίου βίου. Τις κόρνες, τις κορνέτες. Ναι. Μάλιστα. Έλα φίλε. Βάλε Δευτέρα η μη αυτόματο κυβότη 7 ταχυτήτων. Πάμε. Έμεινες από σας μαν. Πάμε στον επόμενο. Μάλιστα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ πιστεύω ότι ο Λουτσέσκο θα ξεκινήσει Μπίσεσβαρ και Ελκαντουρί. Και εγώ αυτό πιστεύω φίλε. Θα το βάλει αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και θα το κάνει για να τους ενημερώσει. Πριν έλεγες άλλα, τώρα τα αλλάζεις. Όχι, λέω θα βάλει και τον ένα και τον άλλο. Πριν έλεγες ερώτημα. Ελκαντουρί ή Μπίσεσβαρ και τώρα λες θα τους βάλει και τους δύο. Λέω ποιο προτιμάει ο κόσμος. Στο 4-2-3-1. Τον Μπίσεσβαρ ή τον Ελκαντουρί. Αυτό φόβοται όμως γιατί δεν έχει την ομάδα τη μεγάλη, τη φορμαρισμένη ο άλλος. Θα βάλει τον Μπίσεσβαρ αριστερά, τύπης και τρίτο χαφ τον Καντουρί να κρατήσει το 0 στον χώρο του κέντρου. Πολύ πιθανό φίλε αυτό. Ναι. Μπορεί να ξεκινήσει και τον Μπίσεσβαρ στο κέντρο και να βάλει αριστερά τον Ερκαντουρί που το έχει κάνει σε πολλά παιχνίδια και αναλόγως με το πώς θα πάει το παιχνίδι ναι. Να τους αλλάζει. Και αυτό, και αυτό ένα... γίνεται. Αλλά να βάλει, άκου να δεις, να βάλει Μπίσεσβαρ, Λιμιό, Ζάμπα και Πρίγιοβιτς. Αυτό θα πρέπει με τα εκατομμύρια του Σαββίδη, αυτό το σχήμα πρέπει να κατεβάσει. Αν δεν κατεβάσει κάτι άλλο, πάει να πει ότι ο φόβος του είναι ίσως με τα δέντρα που θα κοπούνε αύριο. Θα βάλει τον Ερκαντουρί σε περίπτωση που το παιχνίδι πάει δυνατά στο κέντρο να το πετάξει εκεί πέρα και να πετάξει αριστερά τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Ή το αντίθετο, σε περίπτωση ας πούμε που το παιχνίδι πάει πιο καλά, να βάλει τον Μπίσεσβαρ κέντρο και αριστερά τον Ερκαντουρί. Τώρα, αν ο Σιώπης πέσει πάνω στον Μπίσεσβαρ, πιθανότατα να τον πάει αριστερά και να βάλει στο κέντρο τον Ερκαντουρί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάπως έτσι θα το πάει ο Κοιτάξτε, αν το κάνει αυτό για να μπερδέψει, για να μπερδέψει τον άλλο τον παππού. Ακριβώς. Η εντολή του θα είναι ας τον Καντουρί, πια στον Μπίσεσβαρ. Ο Καντουρί είναι ακίνδυνος. Θα μας κάνει τώρα ο Καντουρί, γκολ θα του πει. Ο Μπίσεσβαρ είναι όλα τα λεφτά. Από τα πόδια του Μπίσεσβαρ μπορεί να βγουν οι ασίστ. Ο Καντουρί είναι στο άλλο χάφ εκεί πέρα. Και μην το κάνει σίγουρο ότι θα ξεκινήσει ο Λιμιός και όχι ο Ζαμπά. Ακούστηκε για Λιμιό, Ζαμπά στις πλευρές. Μπορεί να ξεκινήσει ο Ζαμπά και ο Λιμιός να μείνει έξω. Και να παίξει ο Μπίσεσβαρ αριστερά και ο Καντουρί. Πολύ πιθανό γι' αυτό. Το Λιμιό πάλι θα τον θέλει για να μαρκάρει. Πάλι από το φόβο του. Άμα βάλω και κάνα τέτοιο, εμείς θέλουμε να δούμε λίγο μπάλα, ρε, τα εκατομμύρια του Σαββίδη. Μπες στη Χάρη Λάου και παίξε μπάλα ρε, με ξένο διαιτητή. Τρία χαφ και τέσσερα χαφ και θα γίνει ισαμένα 0-0-0-1-1-0-1-1. Τα εκατομμύρια, τον Αρούλη, τα εκατομμύρια, τα εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ. Επόμενη γραμμή. Εγώ μόνο αυτά μπορεί να κάνει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, επειδή χαρακτηρίζεις περίεργα να πούμε τους Αριανούς, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Τι περίεργα, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Ναι, περίεργα, ξέρεις εσύ. Τι περίεργα, για δεν κατάλαβα το ότι τι. Με αυτή την, με αυτό το κοσμητικό που χρησιμοποίησα. Ποιο κοσμητικό. Τέλος πάντων, άκου λίγο να σου πω. Το 76 πώς πήρε πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κέρδισε ο Άρης την ΑΕΚ.
Ναι. Ένα ερώτημα. Μισό λεπτό. Περίμενε. Ήταν αδιάφορος ο Άρης. Περίμενε λίγο. Ξέρουμε τι λέει. 4 χρόνια μετά ποιος πήγε και σήκωσε το κοινό το κατάπιστο πανό. Η οπαδή του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Για ποιον? Υπέρ του Ολυμπιακού. Και κατά? Του Άρεως. Ωραία. Στην Καλαμαριά ποιος πήγε και έβριζε την ομάδα του για να πέσει ο Άρης. Κάναν αλλαγή το Μίτσελ γιατί έβαλε τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Τι το έκαναν αλλαγή. Αλλά... Το κυνηγούσανε. Κάτσε, ναι. Ακούω φιλαράκο. Ναι. Στον μπάσκετ ποιος τους έσωσε? Ο Βλάκας ο Άρης. Ο Ιωαννίδης. Για να πάρει ψήφους. Σας χρησιμοποίησε ο Ιωαννίδης για να πάρει ψήφους από τον ΠΑΟΚ. Ακούω τώρα λίγο. Άρα τα σκουλικιά είναι ασπρόμαυρα, είναι κίτρινο. Οκ. Μ' αρέσουνε. Μ' αρέσει η ένταση. Μ' αρέσει. Φίλε, οκ. Επόμενη γραμμή. Ωραία, να ανεβαίνουν λίγο οι τόνοι. Μέχρι το σημείο που να μην φύγουμε από την κόκκινη γραμμή όμως. Ο Ικολίτης είναι αυστηρότατος. Μάλιστα, κύριε. Ορίστε. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Κλείστο ράδιο. Ναι. Έλα, Κωστή. Κλείστο ράδιο. Έλα, Κωστή, ακούς? Ακούω, ναι. Λοιπόν, σαν το σκυλί το μαύρο ψοφάω. Ναι. Αυτό το πουλί θέλω να το πνίξω. Θέλεις? Ναι. Όχι ένατος. Ψοφάω σαν το σκυλί. Δηλαδή... Αυτό το πουλί θέλω να το πνίξω. Καλύτερα σε εκφράσεις παρακαλώ. Πουλί είπε, τι είπε? Ευχαριστώ πολύ. Σου λέει 8ος ένατος, θα τον πάρω 1-0, θα του στερήσω το πρωτάθλημα. Καλύτερους χαρακτηρισμούς και από σένα. Παρακαλώ. Σιγάρε. Αντεζόν. Χριστιανο Ταλιμπάν. Σαν έχουμε τόση ώρα. Σιγά σιγά ανέχεσαι Χριστιανο Ταλιμπάν να πούμε. Και φταί. Ναι. Έλα, βίλε. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, φωνάξτε λίγο παραπάνω να σας ακούσουμε. Μ' ακούς? Τέλεια. Πάμε τώρα, σας ακούμε. Γιώργος από Εύος Μαριανός. Εύος Μαριανός, μάλιστα. Ηλικία θέλω. 20. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να το πάρει ο ΠΑΟ. Ναι. Γιατί είμαι Θεσσαλονικιός πάνω απ' όλα. Ναι. Και να μην ανέβει ο Ηρακλής. Ναι. Αυτά. Είστε Έλληνας? Ναι, Έλληνας, πατριώτης, είμαι εθνικιστής. Είστε. Είμαι εθνικιστής. Χρυσαυγίτης. Α, είστε. Α, λόγω της... Και καλά κάνεις. Τα ναι. Θέλω τύπ. Α, ναι. Για τον Ηρακλή, γιατί να μην ανέβει αν επιτρέπετε? Γιατί οι κομμουνιστές εκεί γι' αυτό. Δεν σας χωνεύω. Επειδή είναι κομμουνιστές. Καλά κάνεις, εγώ ρώτησα απλό. Το πάει στο πολιτικό ο άνθρωπος. Οκ, okay. Δεκτών. Δεκτών. Δεκτό. Σου λέει είμαι ιδεολόγος. Χρυσή Αυγή. Για εθνικούς λόγους. Δεκτό. Τελείωσε. Δεν έπρεπε να ρωτήσω για ποιο λόγο. Ναι, δεν κατάλαβες εσύ. Χρυσή Αυγή της ώρας, οι άλλοι κομμουνιστές. Αναρχικοί. Έχω το δικαίωμα να ρωτάω. Ναι, αλλά η απάντηση ήταν ενώ. Μπορεί να λέγει κάτι άλλο. Σωστό. Ναι, αλλά είπα αυτό που ήταν λογικό. Προς τιμήν του, ειλικρινής, ξεκάθαρα. Μ' άρεσε η ειλικρίνειά του. Αλλά βλέπεις ότι βρέθηκε Αργιανός πλήν να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, αλλά είναι εθνικιστής. Κατάλαβες. Είναι Έλληνας. Γιατί οι υπόλοιπες ομάδες είναι ελληνικές. Πιάσαμε τσιμίσκι. Επειδή είναι εθνικιστής θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Ρε, η Ελλάδα σου λέει, είμαι Έλληνας. Εντάξει, πάμε. Δεν γουστάρω. Ναι. Εντάξει, ναι. Έλα, ναι. Εντάξει, ναι. Τώρα το κατάλαβες. Έλα, φίλε. Τι έγινε, παλικάρια. Πάτω λίγο γρήγορα, εσύ, Λευτέρη, ειλικρινά. Λευτέρη, θα κάνεις ντουσί, Χαριλάου, πάλι θα μπεις μέσα. Γρηγόρη, εγώ θέλω όλοι να πέσουν. Όλοι, Άρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, όλοι στα τάρταρα. Και ας χάσεις το πρωτάθλημα. Να, όχι, να πάρω και το πρωτάθλημα. Εσύ και, θέλεις... μόνο... και την πίτα χορτάτη και το σκύλο ολόκληρο, δεν γίνεται. Βεβαίως, σου λέω, εγώ σκέφτομαι. Γράψω να. Την πίτα χορτάτη τη θέλει. Εσύ είπες, και το σκύλο το εσύ θέλει είπες ολόκληρο. Το πίτο της φύλας. Πλάκα μου κάνεις. Το σκύλο το θέλει ολόκληρο. Αλλά την πίτα θέλει χορτάτη. Καλό αυτό. Ναι. Έγραψε. Αυτή είναι η άλλη δηλαδή. Ποια είναι? Αυτή είναι η άλλη. Εγώ δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ. Λέγε. Μα ακούς, μετά θέλω να βγω στην παραλία αφού πέσουν όλοι και εξαφανιστούν, να ανεβώ πάνω σε ένα άλογο και να νιώθω ότι είμαι ο Μπέης. Απ' τις γιώους ακόμα και σε ρινόκερο θα ανέβεις. Και θα είσαι ο Τσούτσου Μπέης. Κλείσε επόμενη γραμμή. Απ' τις κάνα δυο τσίπουρα ακόμα το μεσημέρι και ξέρεις τι γίνεσαι. Ο Μάρλον Μπράντο σε ταινία Αμερικάνικη. Και λέγε φίλε. Και την πίτα χορτάτη και το σκύλο. Έλα. Τι είπε ο άνθρωπος. Έλα, πάμε. Τι είπε ο άνθρωπος. Έλα, μην κάνεις κόλλος. Λέγε. Αφιέρωμα θα με έχουμε. Έλα, ναι. Μα αυτό το ποδοσφαίρο προπονητή που έχουμε θα δούμε ποτέ, συγγνώμη, αριστερά μπροστά Βιερίνια. Πώς τον αποκάλυψες? Αυτό που λες, θα σου απαντήσω. Ακυρώνεις τα εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Γιατί μου λες ότι ο Βιερίνια πρέπει να μπει μπροστά
Έχω τον Τόσκα πίσω, γιατί τα εξτρέμ δεν με εκφράζουν. Αυτό είναι. Μα ένα μου έμεινε, μισό λεπτό. Ένα μου έμεινε, ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά. Ένα, σου μάλλον έχω. Ο Λιμιός δεν είναι. Το Λιμιό είναι μπακ. Το Λιμιό είναι μπακ, πιο πολύ. Ο Μάτσο είναι καλύτερα στατιστικά, άμα τα δεις και σε γκολ και σε άσυλο. Ο Πέλκας είναι δεκάρι, ο Μπίζες βαρδεκάρι. Ο Μπίζες βαρ δεν είναι εξτρέμ, εντάξει, καμία. Ναι, άρα έμεινα με τον Ζάμπα μου. Δεν είναι ευκαιρία να το βάλει την Κυριακή. Τον Ουάρντα το διώχνουμε στη Βέρντε Βρέμη. Ο Ουάρντα τελείωσε, πάει, εντάξει. Τον αποδημήσαμε για να τον πουλήσουμε. Να σε καλά. Βιερίνα ζητάμε, έχουμε κουραστεί, δεν μπορούμε άλλο, ειλικρινά. Δεν μπορώ το Βιερίνα να το βλέπω μπακ. Τώρα που έχω καλό μπακ τον Τόσκα. Μα δεν είναι μπακ, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό που λες είναι ποδοσφαιρικά ευφιέστατο, αλλά μας λες χωρίς να το πεις, το λες με κομψό τρόπο, ότι αυτά τα εξτρέμ έμεινα μόνο με τον Ζάμπα. Υποφανώς. Οκ, boy. Οκ, boy. Επόμενος κύριος, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Λοιπόν, από την Τούμπα πάω και τρελό. Με αλάρμα αναμένα, πω... ναι. Ναι, με αλάρμα αναμένα ακριβώς και έχω να πω το εξής, ότι για να πνίξεις το πουλί πρέπει να είσαι γάτα. Και επειδή χαρακτήρισε ο προηγούμενος Αριανός τον εαυτό του σκύλο, δύσκολα τα πράγματα πες του. Κλείσε με αυτό, γεια. Επόμενος κύριος. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, για αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι θες, πιστεύεις ότι θα παίξει ο Μπίσες Βαρπάντα και από πίσω από τον πρίγκιπα. Ναι, ναι, αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Λουτσέσκο, αν το κάνει, δεν εμπιστεύεται την ομάδα του. Να και θα το κάνει, φίλε, θα το κάνει, γιατί δεν την εμπιστεύεται την ομάδα του και φοβάται τον Άρη. Το έχει κάνει, το έχει δοκιμάσει φέτος στο πρωτάθλημα, στο μάτς μέσα στον Όφη. Ξεκινάει τον Μπίσες Βαρδεκάρη και τον Καντουρί στον άξονα. Μόλις έβαλε τον Μπίσες Βαρδεκάρη, πέταγε ο ΠΑΟΚ. Μόλις γύρισε τον Μπίσες Βαρδεκάρη, σε 5 λεπτά έβαλε στον κόλλια. Πέταγε ο ΠΑΟΚ με δεκάρι τον. Έτσι. Ο Ρουμάνος μπορεί να έχει μερικές αιμονές στον τρόπο που κοουτσάει την ομάδα, αλλά βλέπει και μαθαίνει. Τι θέλω να σου πω, ότι όλο αυτό θα το αλλάξει. Δεν θα το ξανακάνει, δεν θα ξανακάνει το ίδιο λάθος. Γιατί δεν μπορεί, βλέπει ότι ο Καντουρίου προσφέρει περισσότερα στα πλάγια, ότι θα μπορέσει να κρατήσει και λίγο μπάλα παραπάνω εκεί. Και ο Μπίσες με αυτό το μαγικό τρόπο που έχει να πετάει την μπάλα στους καινούς χώρους, να δημιουργεί φάση από το πουθενά, θα ταιριάξει καλύτερα. Αν παίξει ο Καντουρίου ψηλό αριστερά και ο Μπίσες δεκάρι, θα είναι άλλο μάτς. Θα πρέπει όμως να κάνετε δύο μέρες μασάζ πριν το παιχνίδι, ποιον. Έλα, το Βιερίνια, το Βιερίνια, τον έχετε ξοντώσει. Τον έχετε ξοντώσει βιολογικά. Θα σου πω ακόμα ναι. κάτι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το μάτσο ο ΠΑΟΚ θα πιέσει ψηλά, όπως έκανε μέσα στην ΠΑΤΕ. Τι θέλω να πω, αυτή την περίοδο η ομάδα είναι δεφορμαρισμένη. Λένε από την ομάδα ίδια σου λένε ότι αυτό το δεφορμάρισμα είναι κοντρολαρισμένο. Μην ξεχνάς όμως ότι, πώς τη λένε την ομάδα, τη ρουμάνικη, την λευκολόσικη. Την ΠΑΤΕ, ναι. Ναι, ωραία. Αυτή στα μέτρια χαφ του ΠΑΟΚ δεν άσκησε καμία πίεση. Τους άφησε ελεύθερους. Ξέβραγο αμπέλι. Είναι σκληροτράχη η ομάδα. Νομίζω, νομίζω. Ναι. Αλλά πολύ καλή δεμένη και σκληροτράχη. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι. Ψηλά είδες ότι δημιούργησες φάσεις. Ο ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά έβαζε έναν γκολ. Έτσι, μετά τα ευρωπαϊκά μιλάμε έτσι, για τα μάτια του πρωταθλήματος. Αν τον παρατηρήσεις ότι πιέζει, βάζει τον γκολ και μετά πηγαίνει πίσω, περιμένει. Δεν πιέζει ψηλά όπως έκανε πέρυσι όλη τη χρονιά. Γιατί δεν έχει προφανώς και τις αντοχές και δεν έχει και τη φόρμα να το κάνει αυτή τη στιγμή. Σε ένα μάτς πιέσε ψηλά με τον Ζάμπα αριστερά, όχι δεξιά αριστερά, γιατί όταν κόβει από δεξιά ο Ζάμπα δεν έχει το καλό τελείωμα με το δεξί στην απέναντι γωνία, ενώ από την αριστερή κόβει με την τρίπλα, μπαίνει μέσα, έχει την μπούκα και παραβάζει, τον είδες, έβαλε δύο γκολ και δύο ασίς. Εγώ πιστεύω ότι βασικά να μην σου πω ότι δεν θα ξεκινήσει καν ο Καντουρί αριστερά, θα βάλει Μπίσες Βαρδεκάρη, Ζαμπά και Λιμιό. Έτσι πιστεύω. Και Ζαμπά αριστερά. Και θα πιέσει ψηλά πιστεύω ο Ρουμάνος. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να το χτυπήσει τον Άρη. Να είσαι καλά, φίλε. Πιέσει ψηλά. Έγινε. Γεια. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Επόμενος. Επόμενος φίλος, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Παοξής είμαι. Ναι, κυρία μου. Εγώ όσον αφορά το ΠΑΟΚ Άρης τι θα θέλατε που λέτε, θα ήθελα ο ΠΑΟΚ να βγει πρώτος και ο Άρης δεύτερος. Καλησπέρα. Υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Ουτοπικοί. Θεωρητικοί. Ναι. Πρακτικά μαθήματα δεν θα ήταν σωστοί. Καίγεται ένα αυτοκίνητο στην έξοδο της Τούμπας προς τον Περιφερειακό με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική.
Εγώ τι να κάνω τώρα, το σβήσω, πάρω τον πυροβλαστήρα. Δεν πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές που ακούνε. Όχι, τι τους νοιάζει. Δικό τους είναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Και επειδή καίγεται. Πάμε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Καίγεται ένα αυτοκίνητο, λέει. Ναι, λοιπόν, Σάκης από Τούμπα, λέω Αριανός. Μάλιστα, α, να σας ακούσουμε, κύριε. Λοιπόν, εγώ θέλω να βγει πρώτος ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όσο καλύτερα γίνεται, όσο καλύτερα. Ναι, τι δουλειά κάνετε? Καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Πανεπιστημιούχος είστε δηλαδή? Ναι, ναι. Μάλιστα, δεν μπορώ άλλο τη μιζέρια σε αυτή την πόλη. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πώς στηρίξαν την ΑΕΚ πέρυσι? Και εγώ τον ΠΑΟΚ θέλω να στηρίζω. Πρώτα τον Άρη και μετά όλη την άλλη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής θέλετε να ανέβει? Να ανέβει, να ανέβει. Τότε βεβαίως. Που σας έριξε το 2005, τι λέγατε, βρωμόγριες, ή λέγατε δεν πειράζει που μας κέρδισε? Δεν τον έριξε. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Έπαιξε παιχνίδι τότε ο... Ο άλλο λέω, τους βρήσατε... Έγινε... Ναι, όχι, λέω, δεν με ενδιαφέρει τι έγινε στο παρελθόν. Ο άλλο λέω, τους Ηρακλειδείς τους βρήσατε εκείνη τη μέρα. Όταν έβαλαν τον κόλ μες στο Χαριλάο, ήμουνα στο γήπεδο. Ναι, τους βρήσατε τους Ηρακλειδείς. Λιγάκι, όχι γιατί πολύ. Γιατί εσείς ναι, καθηγητής πράγμα. Έφτυγε ο Ηρακλής που έφτυγε. Ποιος ήταν εκείνος ο μαύρος που είχε βάλει τον κόλλο εκεί τη μέρα? Δεν είχε βάλει κανένας μαύρος τον κόλλο, κύριε. Όχι. Αυτόν είναι Ηρακλής, βρε. Το πρώτο κόλλο το είχε βάλει ο Ιωάννου και το δεύτερο το είχε βάλει ο Φορτούζη. Ο μαύρος ο οποίος έπαιζε στον Ηρακλή τον Επαλέ. Ναι. Δεν έβαλε γκολ. Δεν έβαλε γκολ. Και αν δεν κάνω λάθος, και αν κάνω λάθος, να με διορθώσει κάποιος. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, τότε μπήκανε κάποιοι οι οποίοι κάναν ό,τι κάναν προκειμένου να πέσει ο Άρης. Ναι. Μπορεί. Ναι. Εγώ θέλω πάνω απ' όλα τη Θεσσαλονίκη. Και δεν είμαι εθνικιστής σαν τον προηγούμενο. Εγώ διεθνιστής Σιριζέος είμαι. Φυσικά καθηγητής πανεπιστημίου, τι θα ήσουν? Γλυκό μου αγόρι. Να είστε καλά. Πάμε έναν ακόμα φίλο γρήγορα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σιριζέος θα είναι. Καθηγητής είναι. Κουλτουριάρης θα είναι. Μούση θα έχει. Καμιά μαθήτρια θα γαργαλεύει. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Μάλιστα. Έλα, πάμε. Μάλιστα, εσείς. Μια γυναικεία φωνή ακούγεται. Πείτε την ασκάση. Όχι, δεν είναι γυναίκα. Κάτω εδώ. Από κάτω. Από Μόναχο. Α, Μόναχο. Ωραία. Γερμανίδα θα είναι αυτή που φωνάζει. Για πείτε μας. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για τους... Καμιά άσχημη γυναίκα. Θα είναι καμιά πλατυπόδια. Για να άσχημες γερμανίδες. Ναι. Πείτε μας. Αυτός έχει πάρει τη μισή Γερμανία, γι' αυτό ξέρει. Όχι, έχω δει τη μισή Γερμανία. Για λέγε, φίλε. Λοιπόν, για τους υπεράδες εκεί που βγαίνουν και λένε παραμύθια. Ναι. Αυτό πουλί. Το πουλί αυτό θα έρθει την Κυριακή, θα ρίξει τρία μπαλάκια και θα κάνει γύρω του τριάμβου. Χωρίς τον Μπέλκα θα έρθει, θα κάνει γύρω του τριάμβου. Το πουλί πώς θα γίνει, για. Τι ωραία. Διάλειμμα. Γουστάρω, μ' αρέσει. Δώστε. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε, Συνεσκιάδες Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, το μεγάλο μας χορηγό. Οι φίλοι οι οποίοι θα αποκτήσουν μέχρι και αύριο το Σκόντα, το Kia, το Hyundai των ονείρων του. Θα έχουν όφελος τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια και για τους 5 πρώτους θα υπάρχει και ένα VIP εισιτήριο για το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό ισχύει μέχρι αύριο. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφώνοντας τώρα στο 2310-596-596. Πάμε στον κόσμο. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Λοιπόν. Αλφα Μητρία Κενό, θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Κλειώνουμε τα τελευταία 2 εισιτήρια για την θεατρική παράσταση Ο Μολυβένιος Στρατιώτης του Hans Christian Andersen. Η παράσταση είναι για την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στο θέατρο Αριστοτέλειων. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Λαγκόπουλε. Χαίρετε, κύριε. Ακούγομαι καλά? Τέλεια, καμπάνα. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Ήθελα να ρωτήσω, με αυτές τις ερωτήσεις που κάνετε στους ακροατές, γιατί καλλιεργείται αυτό το μίσος ανάμεσα σε φιλάθλους και οπαδούς? Γιατί το μίσος υπάρχει και πρέπει να καλλιεργείται. Αυτό είναι ίντρικα, συγγνώμη. Δεν είναι καμιά ίντρικα, κύριε. Αυτό είναι, καλλιεργείται ένα μίσος. Ναι, το οποίο δεν υπάρχει. Είναι μια άθλια ερώτηση, κατά τη γνώμη μου είναι μια άθλια ερώτηση, που δεν έπρεπε καν να γίνει. Εγώ την κάνω λοιπόν. Εσείς μπορείτε να πείτε ότι είναι άδεια. Η ομάδα η δική σας και είναι, κύριε Γαρτόπουλε. Η ομάδα η δική μου, η ακροαματικότητα. Ναι. Όχι, όχι, την ομάδα σας θέλω να πω. Δεν σας ρωτάω την ακροαματικότητα. Δεν έχω ομάδα. Δεν μπορεί να μην πέφτει το μάρο, κύριε Γαρτόπουλε. Τι ομάδα είναι τόσο? Θα παραμείτε πουλήστε αλλού. Αν είστε επανομή, να κάνετε ρεπορτάζ της επανομής. Θα σας πάρω την άδεια, με ποια ομάδα θα ασχοληθώ. Όχι, φυσικά. Εννοείται πως θα μου πάρετε την άδεια. Αλλά αν θέλετε να έχετε ακροατές και να τα ακούνε,
να είστε λίγο σόφρον. Όχι αυτά που εμένα, κυρία μου, θα σας απαντήσω. Οι ακροατές με ακούν γιατί δεν είμαι σόφρον. Αν ήμουν σόφρον, δεν θα με ακούγαν οι ακροατές. Καταλάβατε. Α, ναι. Εδώ δυστυχώς πρέπει να συμφωνήσω μαζί του. Εσείς το σόφρον, το λογικό, τον καλό, τον μπράο, θα τον πετούσατε στα σκουπίδια. Έτσι λέω εγώ. Λάθος κάνετε. Α. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, λοιπόν, ναι. Τελευταίο για να κλείσετε. Εγώ θα σας κάνω, επειδή ακούγεστε νεότερος, θα σας κάνω μια. Νεότερος δεν είμαι, κύριε, είμαι 54 χρονών. Η φωνή σας είναι πολύ έτσι νεανική. Την καλλιεργώ σωστά, δεν την κουράζω. Τι γαργάρες κάνετε. Δεν καπνίζει. Δεν γαργάρες, ακριβώς, όπως και εσείς. Εγώ δεν κάνω γαργάρες, είμαι άκαπνος, γι' αυτό μάλλον. Δεν πίνετε αυτό το αλόε κάθε πρωί μια κουταλιά που παίρνατε? Όχι, όχι. Παίρνω λοιπόν αυτό. Όχι, δεν πίνω αλόε, δεν πίνω. Αλλά ακόμα δεν πίνω. Ό,τι του δίνει η αραβωνιαστικιά του πίνει. Λοιπόν, άκουσε. Πείτε μου την ερώτηση. Μην πηδάς κουβέντα, ρε κόκκινε. Ρε. Πω, τι είναι αυτό. Ρε φίλε, δεν σε εκνευρίζει. Δεν σε εκνευρίζει, ρε φίλο κόκκινο. Δεν σε εκνευρίζει. Ο κύριο κόκκινο κάνει τη δουλειά του. Εγώ δεν ζω από εγώ τι κάνω, ρε φίλε, δεν κάνω δουλειά εγώ. Κάνετε τη δουλειά σα. Πείτε μου αυτό που θέλω να ρωτήσω, θα σα απαντήσω και να μην ναι, λέω. Ότι όσο καιρό ήμουν σόφρον και λογικός, ήμουν πέντανος, αυτό λέω. Όχι, κύριε Ραπτοκίνη. Ναι, αυτό που σας λέω εγώ, κύριε. Ναι, ναι. Αλλάχατε πάντα. Την ίντρικα αφήστε την, γιατί πλέον θα σας πω κάτι τελευταίο για να κλείσω. Παρακαλώ. Ναι. Για μένα. Ναι. Είστε πολύ έξυπνος άνθρωπος και ο ένας και ο έτερος από εκεί πέρα. Δώστε μια συμβουλή λοιπόν, πείτε μας, ναι. Δεν θα δώσω καμία συμβουλή. Πείτε τη γνώμη σας, ναι. Μπορούμε να μην καλλιεργούμε όλο αυτό το μίσο, γιατί αύριο σκοτωθούν επί 2-3 άτομα στο ξύλο και το γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Μην σας καταλογίζουν ευθύνες. Κυρία μου, για αυτά που λέτε. Επιτρέψτε μου λίγο μια ερώτηση. Δηλαδή, συγγνώμη. Επιτρέψτε μου μια ερώτηση. Δηλαδή, το τι αισθάνεται ο καθένας. Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό, στα παράθυρα τα τηλεοπτικά δεν πρέπει να. Συγγνώμη. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Κυρία μου. Συμφωνούμε. Άρα είστε σύμφωνος. Ότι και στα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια ή ραδιοφωνικά και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν πρέπει να υπάρχουν. Ναι, εννοείται, μα δεν είναι αυτό. Μα αυτό είναι μάλλον τοπικό. Γιατί είναι δύσκολο να συμβεί. Εσείς με τι ασχολείστε? Εγώ θέλω να κάνω. Θέλω μια ερώτηση. Αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς πολύ σοβαρά με το ποδόσφαιρο και ασχολείται για τα υπόλοιπα? Ρωτάω. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Απαντήστε μου, μια απάντηση θα έχετε. Θα σα απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Πείτε. Θα σας δώσω μια εξήγηση σε 30 δευτερόλεπτα. Ωραία, δώστε. Ναι. Ωραία, λοιπόν, εννοείται ότι με αυτό που βλέπουμε δεν μπορούμε να ασχολούμε σοβαρά, αλλά είναι αυτό το προϊόν που έχουμε και δυστυχώς αυτό το προϊόν. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εμείς βλέπουμε ότι δεν αξίζει να ασχολούμαστε σοβαρά. Όχι. Λοιπόν, όχι, προτιμάμε όχι, να, την όχι, αστεία οδό. Όχι. Θα σου απαντήσω εγώ. Θα σου απαντήσω εγώ γιατί ο φίλος απευθύνθηκε σε μένα. Ακούστε με. Ορίστε. Εγώ προσπάθησα επί πάρα πολλά χρόνια να κάνω τη δουλειά μου πάνω σε ποδοσφαιρικό κομμάτι και μόνο. Το γνωρίζω, σας ακολουθώ πολλά χρόνια, κύριε Ραπτόπουλε. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Αν στο Λαϊκό Δικαστήριο επροχθές, πότε ήτανε, επροχθές, έπαιζε η Εθνική Ελλάδος και αποφάσισα να κάνουμε κριτική του αγώνα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Σας πληροφορώ. Δεν συμμετείχε κανένας. Θα σας πληροφορώ ότι οι ερωτήσεις που έκανα δεν έπαιρναν απαντήσεις. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο προπονητής σε αυτή τη φάση, τι πιστεύετε? Δηλαδή, πάνω στην μπάλα. Κατέληξα λοιπόν ότι την μπάλα τη βλέπουνε 2 στους 100. Έτσι, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Οπότε λοιπόν, αν πάω εγώ από την οδό τη σοφροσύνη, τη λογική, του ποδοσφαίρου. Το οποίο το κατέχω όσο μπορώ να το κατέχω. Αναγκάζομαι λοιπόν να πάω στα μονοπάτια τα οποία αρέσκεται το κοινό. Ωραία. Αυτό λέω. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι όλοι μας. Ναι, βεβαίως. Να αλλάξουμε το όνομα πλέον του Προέδρου και να το κάνουμε απογραμμένος κρυμμένος. Σωστός. Α, τώρα αρχίζει και μ' αρέσει. Δικός μας. Είσαι δικός μας άνθρωπος τελικά. Κλείσε. Γεια σου, φίλε. Γιατί γελάζε, κόκκινε. Τι γυρίτιδες και γελάζε. Όχι, ήταν πολύ ωραίος. Απλά. Ωραίος ήταν. Αγωνίας. Ναι. Δηλαδή και εσύ τι λες, να επέμβω και να θέλω το κακό σου. Άντε πάλι. Ρε, άμα έχεις αντίθετη άποψη, γιατί να μην την πεις, δεν κατάλαβα. Τι είπε. Τον λέω, όχι για να τον κάνω υπόθεση. Δεν πρέπει να του εξηγήσω το σκεπτικό. Δηλαδή κάνω εγώ μια πράξη. Η δικιά μου γνώμη απέκλεινε από τη δική σου. Όχι, άλλο λέω. Κάνω εγώ μια πράξη ή λέω κάτι και το οποίο το κακοχαρακτηρίζουν οι φίλαθλοι. Εγώ λοιπόν πρέπει να απολογηθώ και να τους εξηγήσω το λόγο που το έκανα. Όχι, δεν πρέπει να απολογηθείς. Τι λες? Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να απολογηθείς. Όχι, στο κοινό πρέπει να απολογηθείς. Γι' αυτό που είπε πριν με βάφτες βοηθός σου πρέπει να απολογηθείς. Για αυτή την υπεροψία σου. Κατάλαβες? Είσαι βοηθός. Για αυτό το φαλοκρατισμό σου, δηλαδή. Φαλακροκρατισμό. Φαλοκρατισμό τον οποίο βγάζει. Τι θα πει φαλοκρατισμός? Φαλακροκρατισμός. Άλλο φαλακροκρατισμός και άλλο φαλοκρατισμός. Είσαι φαλοκράτης. Και φαλοκράτης. Γιατί τι ξέρεις. Ε?
Πάμε στον κόσμο, ναι. Λέγε φίλε, ναι. Στήμωσε η άλλη. Πάμε. Ναι. Εσύ ζηλεύεις τον γιατρό, το λες άλλη, το λες γκέι και τα λοιπά. Όχι. Το ζηλεύεις. Το ζηλεύεις τον κτηνικό. Η αραβωνιαστικιά σου. 35 άρες τον κυνηγάνει, το ζηλεύεις. Ενώ σε ένα μας δει 30... Υπάρχουν και άλλες τρελές. Έχει και άλλες τρελές. Όντως, η εκπομπή λέει, η ταινία ήταν το κλουβί με τις τρελές, ήταν όλες. Εσένα μας δει 35 άρες θα σας πει. Κύριε, θέλετε να καθίσετε, θα σου πει. Στο πούλμαν. Άτι, ζηλεύεις. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ είσαι bisexuals. Έλα ρε. Στα μοναστήρια που πας έχει bisexuals. Άσε με εμένα. Ναι. Λέγε φίλε. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Δυστυχώς ή ευτυχώς φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν το παγώσει το Άρη φαίνεται. Κάνει μπαμ. Ναι, είτε θα χάσει είτε θα κερδίσει την Κυριακή. Τα σημάδια δείχνουν ότι πάει για τα σημεία το... Ναι, τα άστρα. Τα άστρα. Είπε και κάτι σωστό. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Οι θύρες Χαριλάου τι ώρα θα ανοίξουν, γνωρίζουμε μήπως. Το μάτς τι ώρα είναι. 7.30, 8. Νομίζω στις 5. Δεν ξέρω, νομίζω στις 5 θα ανοίξουν. Ναι. Λοιπόν, σαν ο παδός του Άρη, ας φάω 5, ας φάω 10, θέλω να τους δω με τα κουστούμια να βγούνε, να δούνε το γήπεδο. Αν θα βγούνε. Τα κουστούμια, αυτό θες. Με τα κουστούμια. Αν θα βγούνε. Αν θα βγούνε με τα κουστούμια, τώρα με να κάνουνε να βγουν το γήπεδο. Τώρα με τρομάζει. Τώρα με τρομάζει γιατί... Ας φάω 10, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μετέφερε θα γίνει βία. Το παιχνί... Είπα, αν θα βγούνε. Το παιχνίδι θα γίνει στις 7. Στις 7. Στις 7. Ωραία. Στις 7. Κάποια στιγμή θα βγούνε με το κουστούμι και με τη γραβάτα να δουν το γήπεδο, έτσι δεν είναι. Έτσι. Και με το κουστούμάκι τους. Μάλιστα. Θα τους δω να βγούνε. Ζω γι' αυτό, να τους δω να βγούνε. Δεύτερον, και το πιο σοβαρό. Ναι. Πιστεύετε ότι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμη να υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ σαν πρωταθλητή? Εγώ πιστεύω είναι πολύ... Συγγνώμη. Εγώ πιστεύω θα κάνουν πορεία μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα και είναι πολύ προχωρημένο αυτό που σου λέω, θα κάνουν πορεία να διαμαρτυρηθούν γιατί πήραν το πρωτάθλημα. Είσαι ο μεγαλύτερος αλήτης που έχει βγει και είμαι σίγουρος ότι είσαι λάτρης του Καζατζίδη. Ναι. Δημαγωγέ. Άκου τι είπε. Μην χρησιμοποιείς τη λέξη αυτού του τραγουδιστή. Γιατί? Μου χαλάει την αισθητική ο Καζατζίδης. Κακός. Δεν μπορώ να τον ακούω. Όταν είμαι στεναχωρεμένος θέλω να ακούσω κάτι ευχάριστο. Δεν μπορώ να τον ακούσω. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Ναι, ναι. Μη. Μην προσπαθείς να μηδενίσεις κανένα που θα είναι τραγουδισταράς, είναι μεγάλος, δεν μπορώ να τον ακούω. Επειδή τον έχει αγαπήσει ο κόσμος, εσύ τραγουδίζεις. Δεν μπορώ να τον ακούσω. Μην τον ακούς. Δηλαδή δεν θέλω, θέλω να ακούσω κάτι ευχάριστο. Μην τον ακούς. Δεν τον ακούω. Ας σε δει τώρα χιλιά, θα δώσει και μια κουτουλιά και θα με δώσει. Άδικο θα έχει. Όχι. Ναι. Λέγε φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Τι κάνετε, καλά είστε, κύριε Αλέφαντε. Σφυράκια! Πολύ αδέφατο δε φίλε να πούμε. Σφυράκια! Νομίζω ότι ακούω, νομίζω ότι βλέπω το άρτρε γάμο το. Σφυράκια! Συγγνώμη για το ρε, παρακαλώ. Στα 11 του φόρεσε ένα κοκκινό μαύρο μπλουζάκι με παράλληλες ρίγες και το έβγαλε στα 22 του. Είμαστε γι' αυτό, ο ίδιος αλέφαντος. Τατουάζ το είχε. Λοιπόν, είτε είχε 80 βαθμούς είτε μείον 20, με το ίδιο μπλουζάκι κυκλοφορούσε. Όσο και να παρακαλάει, 4 βγήκανε, 5, πόσοι βγήκανε αργιανοί. Παραπάνω δεν έχει. Μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλεις κανένας. Άμα κάνουνε καραχή, ξέρω εγώ, άμα πάρουνε. Άμα πάρουνε. Κανένας. Λοιπόν, τώρα όσο και να παρακαλάς, ρε φίλε, δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουν. Εκεί θα είναι 4 που βγαίνουν. Αυτούς τους ακούω τώρα, έχει εδώ και από τότε που ανεβήκα στην Αλφα Εθνική, αυτά τα παιδιά βγαίνουν πάντα. Ναι. Γι' αυτό μην τους παρακαλάς πολύ. Ναι. Έτσι ακριβώς. Τελείως. Και όσο για την άλλη την ερώτηση κόκκινη, δεν με κάνετε μένα την ερώτηση άσχετα που είπα οξύς, ρε φίλε. Ναι. Θα μου κάνεις την ερώτηση άμα θέλω να πέσουν οι Ηρακλήδες ή όχι. Εσύ προτιμάς να χάσεις το πρωτάθλημα και να πέσει ο Άρης. Εγώ προτιμάω να χάσω το πρωτάθλημα και να πέσει ο Ηρακλής και να βγει επάνω η Καλαμαριά από όλο πόντου. Βγάλε, τον Άρη, βγάλε το συνέστημα. Ρίξε και μία με τη σφύρα τώρα να γουστάρουμε. Όχι, τώρα δεν είμαι στη σφύρα, δεν μπορώ να σε ρίξω τίποτα. Ξέρεις, έχω δει σε ένα παιχνίδι στη Χαλκιδική. Ήταν ρε φίλε, ένας, μια σφύρα πάνω από τον επόπτη
που όποτε πήγαινα να σηκώσω σημαία, χτυπούσε τα. Πού να σηκώσω σημαία, ρε φίλε. Δεν ήμουν εγώ πάντα. Πολιτισμένοι άνθρωποι. Ναι, ναι. Γεια σου, φίλε. Πολιτισμένοι άνθρωποι. Κύριοι, ναι. Ναι. Είχες πει ότι αν κολλήσει ένα μουστάκι στη Βαλσάμι είναι ίδιος ο Σταύρος Διαμαντόπουλος. Στη Βαλσάμι. Ναι. Τι λες. Έτσι, ρωτάει ένας φίλος. Τι λες τώρα. Ωραία, φίλος, στέλνει μήνυμα και ρωτάω. Όχι. Για κάποιον άλλο φαίνεται το είπα, αλλά όχι. Μάλλον για κάποιον άλλο. Ο Σιώπης έχει 0 γκολ στην καριέρα του. Ο άνθρωπος είναι άσχετος και βγάζει το αντιπαουξιδηλίκι του. Σας θυμάμαι ποιος θα πηδήξει από τον Άρη στην πρώτη παλιά. Ναι. Εσείς που ασχολείστε με ειδικά στοιχήματα, να παίξω over 3,5 Σαρδάμ ή under 3,5 Φωνήεντα του Γρηγόρη. Υποσημείωση. Ναι. Ο Νέμπε είχε καταλήξει να ανεβάζει μπάλα σε εκείνον τον Άρη. Δεν είχαμε πιο αξιόπιστο playmaker. Δεν λες ψέματα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Παρακαλώ. Φαλσάμι Γκομπενάρα ήταν. Τι μου λες τώρα. Ναι. Εγώ είμαι. Τώρα ναι. Είναι γρία. Ακούγομαι. Ναι, φίλε. Λοιπόν, από Κορδελιό παίρνω. Δεν χρειάζεται να πω τι ομάδα είναι, καταλάβανε όλοι. Ναι, από την ομιλία φαίνεται. Ηρακλής. Ναι. Λοιπόν, ένα ακόμα παιχνίδι είναι λοιπόν. Με σκοπό τη νίκη, τίποτα παραπάνω. Τρεις βαθμούς θέλω. Καλή επάνωδο στους τραυματίες μας. Η υπόλοιπη μια γροθιά χωρίς παρεξηγήσεις, χωρίς μαλώματα. Παρεξηγημένοι, μαλωμένοι όλοι μέσα για ένα παιχνιδάκι ακόμα. Τρία πονταλάκια για τον τίτλο. Τώρα, αν πρέπει να ασχοληθώ και με κάποιους, δυστυχώς πρέπει να ασχοληθώ και με αυτούς από εκεί, λόγω εντοπιότητας για κανέναν άλλο λόγο, γιατί άμα λεγόταν Λάρισα ή και Καστοριά, ξέρω εγώ, βάλε ομάδες που κατεβαίνουν, δεν μιλιόταν κανένα. Ούτε τηλέφωνο χάρη, ούτε τίποτα. Μόνοι σας θα κάνατε την εκπομπούλα. Λοιπόν, πολύ καλή ομάδα αυτή. Ζογκλέρ, μάγοι, βιρτουόζοι, πολύ καλή ομάδα, δυστυχώς εμείς είμαστε καλύτεροι, όπως πάντα. Στο παιχνίδι Κυπέλλου δεν σε είδα να παίζεις. Απλώς το θέμα είναι ότι πρέπει να το αποδείξεις και μέσα στο γήπεδο. Στο παιχνίδι Κυπέλλου δεν το απέδειξες αυτό. Το παιχνίδι Κυπέλλου, ρε φίλε, ήταν φιλικό πριν γίνει κλήρωση. Δεν το είδα πολύ φιλικό, ναι. Γιατί και αποβολή είχες. Τίποτα. Και πρίγιο βιτσέβαλε ο προπονητής σου. Η δουλειά μας εμείς, τρία πονταλάκια θέλω με μισό μηδέν στο 98. Με τρία μέτρα offside. Και τρία μέτρα offside για να δικαιωθώ και ως Χαλίδης. Αφού το έχω που το έχω το τίτλο, να μην το δικαιώσω κιόλα. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο, εγώ έχω ξεφύγει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε τι θα κάνει ο Άρης αν πέσει για να ανέβει. Το ίδιο και για τον Ηρακλή, δεν με ενδιαφέρει. Δεν βλέπω καν τα παιχνίδια. Είσαι υπεράνω. Αν μιλάμε για μένα προσωπικά, σε λέω ότι δεν έχω δει παιχνίδι του Άρη φέτος. Μόνο αυτό σου πω. Ένα. Σε αφήνει παγερά αδιάφορο τι κάνει ο Άρης. Δεν τις βλέπω τις άλλες τις ομάδες. Έχω ξεφύγει. Εγώ τους αφήνω τους άλλους να γαβγίζουν, να ζουν στη μιζέρια τους, να κλείσουν τα ματάκια τους όλοι έτσι με αυτή τη δυνατή. Να βλέπουν τον πάγο. Δεν μου λες, κάνει κρύο εκεί ψηλά. Φιλαράκι δεν κάνει καθόλου κρύο. Το κρύο θα έρθει στο τέλος. Τελευταία αγωνιστική όταν είμαι πάνω. Τότε θα έρθει το κρύο. Θα το αισθανθώ τώρα. Να είχαμε να λέγαμε. Μάλιστα. Αυτά. Καλό να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Παρακάτω. Ορίστε. Σαγαυγής. Ορίστε. Παρακαλώ. Μεταλλική φωνή πάρε. Υποδέχεσαι έναν ακροατή. Ορίστε. Άμα σε χτυπήσω στον αέρα. Ορίστε. Θα θυμώσεις ή προτιμάς εκτός. Παίρνεις μεταλλική γιατί φωνή. Γιατί θα φανεί κιόλας. Ορίστε. Λέγε φίλε. Ραπ. Προτιμώ να πάρει ο Ατρόμητος στο πρωτάθλημα και όχι εγώ. Παρά να βγουν αυτοί οι Ευρώπη, να ξέρεις. Ναι. Πάω, ξέρεις εσύ. Τι θάμε ρε φίλε, πλάκα μας κάνετε. Δηλαδή. Έχουν βγει όλοι, ξυπνήσανε τρεις μέρες πριν το ντέρμπι. Για αυτούς είναι ντέρμπι. Για μας είναι απλά ένα μάτς. Που θέλουμε τους τρεις βαθμούς για να πάμε να πάρουμε το απλά είναι μάτς, αλλά τα χόρτα τα κουρεύουν και τα αυτά. Εσύ προτιμάς δηλαδή να το χάσεις το πρωτάθλημα αρκεί να μην βγουν ευρωπευτοί. Όχι, θέλω ότι εννοείται πως προτιμώ το χάσεις και αυτά μην βγουν Ευρώπη για να μην τσιτσιρίζουν όπως τσιτσιρίζουν το σόρε. Ξυπνήσανε. Πού ήταν τόσα χρόνια. Μάλιστα. Να είσαι καλά φίλε. Τη Μέρκελ είπα ρε, άμα βγάλεις μπουστάκι. Είναι ίδιος ο Διαμαντόπουλος. Εγώ δεν είπα. Τη Μέρκελ. Εγώ δεν είπα για σένα. Τη Μέρκελ, ναι, τη Μέρκελ. Τώρα έχει ένα μήνυμα. Άμα μοστράρει ένα μουστάκι τη Μέρκελ. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Να κάνω λίγο μια παρατήρηση. Τρεις. Λοιπόν, και δύο δώρα. Καταρχήν οι παοξίδες μπορεί να λένε τι ομάλα είναι. Δεν χρειάζεται να λένε Αριανή και μετά ναι, την Αριανή. Ναι, ναι. Εντάξει, εκείνος από τον Εύωσμο, ξέρω εγώ, ήθελε να πάρω ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και ο άλλος δεν ήξερε τι ώρα παίζουμε. Θέλει να δείξει ότι είναι υπεράνω, ρε φίλε. Ναι, υπεράνω. Δεν επιλείψαμε αυτό. Στο Παναθηναϊκό και στο Ολυμπιακό σε στο τελικό άλλα έλεγε όμως. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά τα δικά τους. Και το όσο για το φιλαράκι πριν που βγήκε και λέει τώρα ξυπνήσαμε, εμείς έχουμε ξυπνήσει προπολού. Γιατί οι δρόμοι λένε άλλα πράγματα.
Καλά, έγινε. Δηλαδή. Παρακαλώ. Ναι. Λέγε φίλε. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα. Γεια σας παιδιά. Καλώς τώρα. Αριανός. Mm-hmm. Παλιός. Μεγάλος. Παλιός. Ακούγεται. Παλιός. Ακούγεται. Ογδοντάρης. Κάτι λιγότερο. Λοιπόν, κουράστηκα να ακούω τους, τον νεοπλουτισμό των Παοκτήρων. Νεοπλουτισμό. Κουράστηκα. Και έχουν καταφέρει αυτό που ισχύει για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, πας μη Παοκτής, αντιπαοκτής. Μας κουράσανε. Μεγάλα λόγια, φοβούνται το μάτς, παιδιά, το φοβούνται πάρα πολύ. Και όλοι αυτοί που βγαίνουν στο ραδιόφωνο και το παίζουν ένα απλό μάτς και θα πάμε να ρίξουμε τα τρία, ναι, έχουν χάσει τον ύπνο τους. Παόκια, σας περιμένουμε, θα σας πατήσουμε. Όπα. Παιδιά. Μπορεί να είναι 80, αλλά το αίμα του βράζει. Φυσικά. Τι να βράζει το αίμα του 80, ρε. Βράζει το αίμα σου. Δεν ξέρω παιδιά αν βράζει και δεν βράζει, πάντως για το μάτσο βράζει, ας πούμε. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, και ειλικρινά σας λέω για τους παγκοσμίδες που εντάξει είναι και πολλοί από αυτούς είναι φίλοι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Αν χάσετε το παιχνίδι. Ναι. Θα βγείτε τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο. Πολύ ευχαριστώ. Όχι, ειλικρινά σας λέω πολύ ευχαρίστω, παιδιά. Από πίτρες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουμε πάρει πολλές. Και κάτι ακόμα. Θεωρητικά το φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, θεωρητικά. Ναι, στο στοίχημα, στο στοίχημα. Δεν θα μιλούσα έτσι, αν δεν διέκρινα αυτό πραγματικά που το αποκάλεσα νεοπλουτισμό. Ειλικρινά, πραγματικά, ας πούμε, κουράζομαι. Στο στοίχημα και μαθηματικά δηλαδή, όπως το δίνουν οι μπουκ, φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Στον ΟΠΑΠ θα το δώσει κοντά στα 2 φράγκα, ετοιμαστείτε. Έχω κάνει μεγάλη επένδυση κτλ. Κτλ. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Αλλά και ειλικρινά δεν θα μιλούσα έτσι, γιατί εγώ με τις παλιάς γενιάς που πηγαίναμε μαζί στο Χαριλάο ή στην Τούμπα κτλ. Κτλ. Δηλαδή δεν έχουμε χαρεί το ποδόσφαιρο και την κερκίδα. Μάλιστα. Αλλά αυτή η επανάληψη, αυτό το ντίφεν, δηλαδή ζουν ένα όνειρο που δεν το έχουν στην πραγματική τους στη ζωή. Και μέσα από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, νιώθουν ότι είναι, μου θυμίζουν τους βιοτέχνες της δεκαετίας του 80-90, τότε... Επί ΠΑΚΟΚ, που ήταν η νέα τάξη πλουσίων. Είχαν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Η νέα τάξη πλουσίων στην Ελλάδα. Οι βιοτέχνες της δεκαετίας του 80. Ναι, ρε Κωστή, είναι. Ναι, έτσι. Γιατί τώρα, αν πεις βιοτέχνες, μοιάζει ανέκδοτο. Όλοι πάνε στο εξωτερικό. Ναι, έτσι. Να είστε καλά. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Και εμείς που τηλεφωνήσατε, παρακαλώ. Έλα, βίλε. Ναι. 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 Ο ΠΑΟΚ σε θυμίζει. Για πες. Το δεδομένο που ήταν με το Ντάτσου με τα παλιοσίδερα κρεμασμένα, ναι, και ξαφνικά του βρέθηκαν λεφτά στα χέρια. Ναι. Και πήγε που πήρε σπίτι στο Πανόραμα. Ναι. Είναι ο πρώτος μάγκας μέσα στην πόλη. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να είναι ο πρώτος μάγκας μέσα στην πόλη, γιατί υπάρχει πιο μάγκας από αυτόν ο άφραγκος που τον δίνει καρπάζι. 98-99 τι έγινε αυτό που λέει τότε που γύρισε ο Άρης στη Β'. Βγήκε πέμπτος ο ΠΑΟΚ και τέταρτος ο Άρης. Τι έγινε μέσα στη Τούμπα, πες μου. Εντάξει, τι έγινε, 4-1, εντάξει. Άρα. Να μην πούνε και αυτό φέτος. Γιατί ο Άρης θέλει να το πάρει το... και πιστεύω να το πάρει. Για να δούμε, πάρουμε άλλο έναν. Τελευταίο. Έλα φίλε. Α, πάρουμε ένα ακόμα, προλαβαίνουμε, ναι. Να μιλήσει κάτι ακόμα ήθελα να πει. Τι. Άτρε, φίλε, ναι. Είσαι με μερικούς, γι' αυτό σου λέω με το χρόνο είναι σαμαλωμένος. 3 λεπτά λέμε. Αυτό είναι καλός, ένα λεπτό. Είμαι, εντάξει, σωστό. Είμαι καλό το διαχειριστής του χρόνου. Για απλά έχω γύρω μου αργούς. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Έχω αργούς, τι να κάνω. Εγώ είμαι αργός. Τι είσαι, γρήγορος. Χαπ! Έλα, φίλε. Άγαλμα έμεινε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Over 3,5 και διπλό. Over 3,5 τι, κάρτες. Όχι. 1-3, 2-3, 2-4, ναι. Φίλε, επειδή, επειδή είμαστε φτωχά παιδιά και οι δύο και ψάχνουμε κορόιδα. Έχεις μεγάλο σπίτι αδερφέ, πάνε πουλα το μισό και πάνε 6 λεφτά. Επειδή επειδή ψάχνω κάτι αρκουδίτσες κορόιδα. Επειδή θες over 3,5. Εσύ τώρα, γιατί τώρα θα σε δώσω κανονικά. Καλά ρε, εσύ έγινες σύνθημα στο Χαριλάου. Ένα γήπεδο φωνούσε έτσι από αυτόνιο περιπτεράς.
Από μικρός ρουφιάνος ήσουν. Όχι, όχι. Τώρα το κάνεις χειρότερο. Όχι, όχι. Όχι. Α, τώρα με βρίζει. Τώρα το γάμισες τη μάνα. Θα σε πω, βρω από κοντά τώρα. Θα σε βρω από κοντά. Θες και over 3,5. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ο Αλβανός. Αριανός. Ο Αλβανός, ποιος Αλβανός, ρε φίλε. Έχει πόσα εκατομμύρια Αλβανούς. Ναι, ναι. Ο Ερβίν. Ο Ερβίν, ναι. Μπράβο, Αριανός είπα. Μάλιστα. Να σου δώσω και ένα παράδειγμα. Σχετικά με τι. Σε ένα γκάμο στα Τσιγκάνικα. Ένα γκάμο τα Τσιγκάνικα, ναι. Ναι. Και ήταν πολλά λεφτάκια την μέρα, ρε παιδί μου. Τρώγανε, φάγανε και τα λοιπά, τα λοιπά. Δολάρια, δολάρια. Δολάρια, φράγκα, ξέρω εγώ. Μην στους Τσιγκάνικους γάμους δολάρια πετάνε. Μην μας πεις τώρα παραμύθια. Εντάξει, μωρά κορή μου, δεν είπαμε λεφτά, είναι και αυτά. Mm. Και στο τέλος φάγανε, ήπιαν και σκουπίζανε και τον κόλο τους. Μετά από μια μέρα δεν είχαν να φάνε και αρχίζουν να φάνε αυτά που σκοπίζανε. Ναι, επειδή δεν είναι, αισθητικά δεν είναι καλό αυτό που θέλει να καταλήξεις. Γιατί αυτοί οι Τσιγκάνοι έχουμε κορέψει κάτι δέντρα τώρα και έχουμε βράσει μια σκήμα που μπαίνει κατευθείαν σε αυτούς. Ας το πάρουν καμπάρι. Επόμενος, ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι ο τραβοκυροφρενάκης εκεί. Μου επιτρέπεις να αναφέρω μια είδηση? Λοιπόν, εγώ θα πω ένα πραγματάκι. Μπορώ να πω μια είδηση? Ναι, μπορείς. Μου στέλνει μήνυμα ο Κουλιανός και λέει: ο Ιταλός Ντανιέλε Ντοβέρε σφυρίζει το παιχνίδι. Είναι 40 χρονών και δεν έχει βγάλει ποτέ κόκκινη κάρτα στην καριέρα του και ανήκει στη δεύτερη κατηγορία των διαιτητών της FIFA. Μάλιστα. Να πω και εγώ τα δικά μου. Βεβαίως. Λοιπόν, Κάβουρας από το κίτρινο μαγαζί στον Πολύγυρο. Μάλιστα. Λοιπόν, κίτρινο γιατί είναι όλοι οι Αργιανοί εκεί μέσα. Έχει πολλούς πάντως. Μάλιστα. Εγώ είμαι το κίτρινο μαγαζί, με ξέρουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ τον Κορτομπάκια θέλω να μ' ακούσει. Είμαι αυτός πες στους παοξίδες που θα τους κόψει το πρωτάθλημα. Τέλος, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? 100% φίλε. Αυτό το μάτι είναι κομβικό. 100%. Ερώτηση. Είμαι αυτός, παρέμβαση πάλι, είμαι αυτός που σήκωσε τη μακεδονική σημαία μέσα στην Τρία και έγιναν τα επεισόδια. Μη γιατί να γίνουν επεισόδια, δεν το καταλάβω πότε. Δεν είχαμε ξαναμιλήσει πριν κανένα δίμηνο. Ναι, το θυμάμαι, αλλά χαίρομαι γιατί δεν είχε συνέχεια μάλλον. Δεν είχε και η σημαία τώρα κυματίζει και στη 2 και στη 3 και σε όλες τις στήρες. Άρα βλέπεις, είδες ότι καμιά φορά αξίζει το κόπο να μιλάμε και να μην κρατάμε πράγματα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Κατάλαβε, γιατί αν θυμάσαι το ψάξαμε λίγο και τελικά ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Να χαρώ το φίλο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέατρο θα πάει η κυρία Νίκη, κυρία τη Βίκη Ιωάννα. Ή τη Βική. Λογικά τη Βίκη. Νίκη Σιδέρη και τη Βίκη Ιωάννα. Η Μαρίνα Μπικουνία έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καναλάκη Δήμου και Κωνσταντίνο Γιαλαμά. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Με τη βοήθεια του Θεού τα λέμε αύριο στις 2. Να είστε καλά.